Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4, ράδιο Μαρμίτα στον αέρα της πόλης. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο, παρέα σήμερα το φιλαράκι μου ο Αντώνης, όπως και αύριο, έτσι, μην ξεχνιέσαι. Βέβαια. Καλησπέρα, πες στον κόσμο. Καλησπέρα, Ανάγωνη. Λοιπόν, είπαμε τώρα που λείπει ο κύριος Τρέγιας, θα σας κάνω και έτσι μια μουσική αναγωγή στη δεκαετία του 80. Τους ξέρεις αυτούς, έχεις ξανακούσει το τραγούδι? Τι είναι αυτό? Τι, ξαναπες. Τι είναι αυτή? Αυτή, yeah. Καταρχήν πότε είσαι γεννηθής που θύμισε? 82. 82. Αυτό το 81 είναι το τραγούδι. Δεν είχες γεννηθεί. Ναι. Πώς τους ακούς, αρέσει το τραγούδι? Εντάξει. Ναι. Σαν country music. Τι είναι, country. Τι είναι αυτό τώρα? Τι country, ρε βλάχο. Country είναι αυτό. Τι είναι, rock είναι, τι είναι. 80, pop. Pop είναι. Pop. Pop. Disco pop είναι αυτό. Αυτό σε πληροφορώ, καταρχήν είναι Έλληνες. Είναι κάτι τέτοια τα που θυμάμαι στο Βουτσάν, α πούμε. Ναι, 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 άκου, για να μαθαίνεις. Ξεκινάμε φροντιστήριο τώρα. Πάνω στο Μιχαλόπουλο, στα Μάτζη Γαρδέρες, δηλαδή. Όχι, 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 καμία σχέση. Α, καμία σχέση. Ναι, καλά, μπορεί να ήταν και. Όχι, δεν έχει παίξει το τραγούδι αυτό σε ταινία. Λέω, είναι το 81, είναι Έλληνες. Σαρτάις λέγονται, κοφτερές γραβάτες του Τέστιν. Μεσχε Αντώνη. Μάλιστα. Και είναι το πρώτο τραγούδι, δεν θυμάμαι από τότε αν υπάρχει άλλο. Μπορεί να είναι και το μοναδικό. Το οποίο έχει μπει στο top 10. Στην Αγγλία αυτό το τραγούδι. Δεν θυμάμαι τώρα θέση. 4, 5 μέχρι 4 έφτασε ή 5 ή 6. Μία από τις τρεις αυτές θέσεις. Και μην το γελάς γιατί είναι τεράστια επιτυχία αυτό το πράγμα. Διότι από τότε εγώ δεν ξέρω άλλο τραγούδι να έχει φτάσει στο top 10 στο αγγλικό hit parade. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κάποιος πιο εξειδικευμένος αν μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι λίγο δύσκολο όμως. Και εντάξει, μπορεί τους Άγγλους πολλά να τους λέμε, αλλά στο ποδόσφαιρο και μουσική απέχουν. Έτσι φωτός από εμάς, έτσι, ειδικά στη μουσική. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, κύριε Αντώνη. Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Σε αυτά τα πράγματα είσαι. Ναι, εντάξει. Και DJ κάποτε, έτσι. Ναι, κάποτε, εντάξει, δεν ήμουν πριν 50 χρόνια. Κάποτε. Τι κάποτε. Κάποτε στην Αμερική είναι, ταινία. Τι κάποτε. Προ 20 ετίας. Όχι. Τι. Πόσο έχουμε, 19. Πριν 11-12 χρόνια έπαιζα μουσική. Αχα. Ναι. Τι είχα. Πολλά είναι. Εντάξει, καλά, πολλά είναι. Καλά, καλά. Καλά. Νωρίς το παράτησα το άθλημα. Να ξέρεις, μεγαλύτεροι από μένα παίζουν. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Να διαβάσω εγώ τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής που είναι η παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρκλας. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνεται όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και της δροσερής μπύρας μας. Ψαροταβένα Καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Άργων αυτών ένα με Θεμιστοκλής Φούλη 76. Η διεύθυνση δίπλα στο ΣΑΡΚ, να συμπληρώσουμε εμείς, και τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, Reserve 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230, ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Όταν έρθει το φαγητό, μην ξεχνιέσαι εσύ. Κάνε μια στάση, ό,τι να είναι. Δεν μας, και ακροατές να έχει τίποτα, τους κλείνουμε, τρώμε και μετά. Είμαστε ζωντανή εκπομπή. Αυτά, λοιπόν, θα αφήσουμε το φαγητό να πάμε για εκπομπή τώρα. Κατάλαβες? Λοιπόν, τα λέω σωστά? Άμα πεινάς, έτσι. Άμα πεινάς, εκπομπή θα κοιτάμε, ρε φίλε, πεινάμε τώρα. Σε παρακαλώ. Την κάνω και μόνος μου. Ναι, την κάνεις μόνος σου. Ναι, το κάνουμε. Βάλε τη μουσική, δύο τραγουδάκια, παίξουμε. Τι, καλοκαίρι, τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα. Άμα πεινάμε δηλαδή, τι θα πούμε τώρα για την ΑΕΛΕ Μεσού. Γι' αυτό θα πούμε. Γι' αυτό θα πούμε. Αυτό μας καίει. Ρε φίλε, μας καίει, λέμε Μεσός, θα τρελαθώ. Θα πηδήσω από τον έκτο που λένε. Και δεν έχω κι άλλο εξύπτωτο. Έτσι λοιπόν. Πως τα κατάφερες, σε καίει, ναι, λέει Μεσός. Ναι. Τι έτσι όπως τα κατάφερες. Έτσι πως τα κατάφερες. Ναι, εγώ τα κατάφερα. Αυτά είναι τα μεγαθύρια που θα παίζαμε στον πρώτο και δεύτερο γύρο. Λεμεσό, ναι. Τσουκαρίτσκι και Μόλτε. Ναι, μα μας λέγανε για μεγαθύρια. Δεν υπάρχουν μεγαθύρια, άστο. Ναι. Μεγαθύριο, okay. Αν. Έτσι, και... έτσι λέγανε. Πρόσεξε. Ούτε στον τρίτο γύρο για μένα, και δεν ξέρω, υπάρχει μεγαθύριο. Ναι. Υπάρχει σίγουρα στο ίδιο και λίγο καλύτερο επίπεδο αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν εμείς είμαστε πάντα το ίδιο παράδειγμα. Όταν εμείς είχαμε καλή ομάδα, όταν το Μεκό και τέτοιο, έτσι. Δεν παίξαμε με τη Σαραγώσα. Η Σαραγώσα είχε τρεις εν ενεργεία. Εθνική Αργεντινή και τρεις εθνική. Δεν γίνεται με καμία από αυτά τα λιμάνια. Όχι, αλλά θέλω να σου πω. Αυτό ακριβώς. Έλεγε κανείς, όλοι θέλουν να περάσω. Όπως και τώρα θα πεις. Βέβαια υπάρχει και το από την άλλη πλευρά της όχθης, το αντίθετο παράδειγμα, που σαν φαβορή παίξαμε με την. Πώς λέγονταν, η Κοπρίβνητσα. Εντάξει, Σλάβιν Κοπρίβνητσα. Ναι,
Που βέβαια Σλάβεν Κοπρίβνιτσα, δεύτερη στην Κροατία ήταν, εντάξει. Yeah. Δεν ήταν λιμό-λιμό, αλλά σαν όνομα, σαν τέτοιο λιμό ήταν. Δηλαδή και όταν λέμε εμείς λιμό, άλλες ομάδες, τον Άρη πώς το βλέπουν, ρε φίλε. Και τζόλι γενικά όλες οι ελληνικές ομάδες. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, η ΑΕΠ που σου λέει αυτή 4 χρόνια ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, να μην την ομάδα. Διάβασα, αυτό είναι καλό βέβαια. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει η οπαδή, λέει, δεν ξέρω και αυτό το οπαδικό κίνημα τη ΑΕΛ Μεσού, τώρα μην λέω ψέματα. Διάβασα, ξέρεις, στο group τη ΑΕΛ Μεσού, στο Facebook, έτσι. Που πετάξαν και 2-3 βλάκες δικοί μας, γράψαν κάτι βλακίες, γράψαν και αυτοί κάτι βλακίες. Και πού θες, γράφει ένας ένα ωραίο, και πού θες να πας, ρε Άρη, λέει. Πού να πάω, ρε φίλε, να παίξω με την κάτοχο του θεσμού και να την κερδίσω στην έδρα τη. Αυτό θέλω να παίξω. Πού να πάω, ρε φίλε, και πού να πάει η ΑΕΛ Μεσού, ρε φίλε. Πού να πάει, ρε καημένε κι εσύ. Χωριό. Πού να πάει. Χωριό. Άντε, τον πέρασε τον Άρη. Πού να πάει η ΑΕΛ Μεσού. Δεν θέλει να πάει παραπάνω. Άντε, θέλει να πάρει 300 χιλιάρικα. Καλά κάνει. Από το καλά τέτοιο και να. Γιατί το μπάτι τη, αν ναι, ακούσαμε καλά, είναι 1,1, ξέρω εγώ. Ναι, έχουν προβλήματα. Εγώ μίλησα σου με τον Άρη. Το 1 τρίτο του μπάτι δεν το πάρει από την UEFA. Έχουν και διοικητικά προβλήματα και προβλήματα γενικότερα. Γι' αυτό θέλουν να περάσουν. 300 χιλιάρικα για αυτού είναι. Συγγνώμη. Είναι μισή ομάδα. Και μηδέν μπάτζετ να είχαν, να μην περάσουν. Τι να θέλουν, να αποκλειστούν, ναι. Να περάσουν θέλουν οι άνθρωποι, προφανώς. Λέω πώς λέει η οπτική γωνία πάντα του οπαδού, έτσι. Που μπορεί να πει και το κάτι παραπάνω, να σκεφτεί το κάτι παραπάνω και να θέλει και, ή να πειράξει ή να αποδομήσει τον αντίπαλο. Πού να πάει, ρε, λέει, ρε. Το έγραφε και έτσι, δεν πειράζει. Ρε Αρούλη, λέει, πού να πας. Αυτό μπορεί να είναι και πάω ξέσω. Αν και διάβασα το πουστάρισμά σου, θέλω να μου πεις πώς την είδες την ομάδα. Θα σου πω. Καλά, εγώ την είπα πώς την είδα. Σκοπός είναι να πεις εσύ πώς την είδες την ομάδα. Εμένα μου άρεσε η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε. Δεν ξέρω εσύ. Κοίτα, είναι πώς βλέπει ο καθένας. Είχε πει ένα ωραίο. Ο Τάσο Κουρκούμπας είχε πει ένα ωραίο. Ο Άρης, η κάθε ομάδα είναι υπόθεση, λέει, προσωπική υπόθεση του καθενός. Είναι φοβερά εύστοχο, νομίζω. Εγώ για 25 Ιουλίου αυτό που σε έγραψα, νομίζω το διάβασες. Το διάβασα. Εμένα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε η ομάδα. Στο δεύτερο ήταν φυσιολογικό να μην μπορεί 90 λεπτά να παίξει έτσι καλά, συν και κάποιες προσθήκες που θα έρθουν. Πιστεύεις ότι καλύφθηκαν τα κενά για τα οποία μιλούσαμε το Μάιο όταν κάναμε κομπές? Ποια κενά λέμε? Όχι. Όταν ήρθαμε εδώ το Μάιο και τον Ιούνιο και κάναμε κομπές, λέγαμε για 3 κενά. Ένα λεπτό. Και μετά και την αποχώρηση Σιώπη. Όχι, χωρίς την αποχώρηση Σιώπη. Κοίτα, ένα-ένα να τα πάρουμε. Για να κάνουμε τέτοιο, γιατί εσύ μου έκανες ερωτήσεις, αλλά σκοπός να πεις εσύ την άποψη σου. Θεωρώ όμως ότι αυτό το μάτς, γιατί αυτό το μάτς έχουμε να κρίνουμε, έτσι. Όσον αφορά, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα, πρόβλημα σε εισαγωγικά, το έχουμε στα αμυντικά χαφ. Αν και ο Σάσα δείχνει καλά στοιχεία αυτός. Αυτή τη στιγμή λέμε. Μιλάμε 20, για αυτή τη στιγμή. 29 ναι. Ιουλίου, αυτό έτσι. Ακριβώς, αυτό βέβαια, ακριβώς. Αυτό δεν φάνηκε σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή η έλλειψη, ας το πούμε, Σιώπη ή η μη μεταγραφή ακόμη ένα που θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε εκεί, δεν φάνηκε, γιατί αυτή η ομάδα πρώτον είναι και περιορισμένων δυνατοτήτων και δεύτερον πέσαμε και στο Χαριλάο, έτσι. Αυτό θα το δω τώρα στο εκτός έδρας πρώτα με αυτούς και αν περάσουμε με το καλό, στο επόμενο εκτός έδρας ή με τη Μόλντε ή με τη σερβική ομάδα. Εκεί θα δω. Διότι θέλω να πιστεύω ότι αν περάσουμε και έρθουν και κάποια χρηματάκια στην ομάδα και με την πρόκριση και σίγουρα και με το επόμενο παιχνίδι, και αυτό θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Κόσμος όχι τούμπανο και εμείς κροφοκαμάρι, ναι. Ότι αν περάσει θα γίνουν 2 μεταγραφές. Όχι, μεταγραφές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Μεταγραφές θα γίνουν. Αν περάσει θα γίνουν άλλες μεταγραφές. Αν αποκλειστεί θα γίνουν άλλες μεταγραφές. Τώρα το είπε σωστά. Μεταγραφές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς, γιατί πρώτον στα αριστερά έχουμε έναν παίκτη, μην το λέμε συνέχεια. Αυτό ακριβώς. Έναν. Δηλαδή αν προχθές, ρε φίλε, συγγνώμη, το ίδιο πάλι. Έπαιρνε κόκκινη ο Κόρχουτ. Έπαιρνε κόκκινη, ρε φίλε. Δεν ήταν και τόσο μπορώ παρά. Μπορώ να σου πω ποιος θα έμπαινε από εκεί πέρα. Εντάξει, εντάξει, κοίτα. Μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι, έτσι. Ναι, ρε φίλε. Σωστικά γι' αυτό μιλάμε. Μπορεί να έμπαινε και τερματοφύλακας. Θα έμπαινε κάποιος ο οποίος δεν έχει τη θέση όμως. Σαφέστατα. Έτσι. Σαφέστατα. Δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ, νομίζω, στην ομάδα. Υπάρχει και δεν το ξέρω. Όχι, όχι. Ωραία. Όπως και αμυντικό χαφ. Νομίζω ένα ακόμη αμυντικό χαφ με τα στοιχεία του Σιώπη. Γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε ένα Σιώπη και λέγαμε όλο το καλοκαίρι και όποτε σε έφερνα εδώ, τουλάχιστον το θυμάσαι, θέλω έναν ίδιο Σιώπη σου έλεγα, ένα κεφάλι πιο ψηλό, έναν έγχρωμα, αράπη, τέλος πάντων, αράπη. Ωραία, μας πάρουν και στα... Για να σου κλείσω αυτό που έλεγα στην αρχή, ναι. Τα τρία κενά ήταν το 4, το αμυντικό χαφ, ανεξαρτήτου αν θα βγει ο Σιώπης ή όχι. Όταν του λέγαμε σιώπη, δεν υπήρχε Σιώπη. Με Σιώπη μέσα λέγαμε. Ναι, βέβαια, με Σιώπη βέβαια, λέγαμε βέβαια, ότι βέβαια. Η ομάδα δίπλα στο Σιώπη ένα θέλει ακόμη. Ένα αμυντικό χαφ. Ένα ακόμη, βέβαια. Λοιπόν, και ένα εξτρέμ. Δεδομένου ότι είχαμε πάρει το Σούντερ. Εσύ το έλεγες, εγώ δεν έλεγα. Μα δεν είχαμε εξτρέμ τότε. Με τη φυγή του Φετβατζίδη, φυγή Ματέο. Δεν είχες εξτρέμ. Ήθελες και ένα εξτρέμ, όπως και να το κάνεις. Ναι, εγώ επιμένω πάλι, βέβαια είναι από την άλλη πλευρά. Αυτές ήταν τρεις θέσεις. Ωραία. Εγώ πάλι επιμένω.
δεν ξέρω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω τον Ματέο Γκαρσία. Αν και νομίζω έχει, μας έχουν γίνει, θα το πω και έτσι. Εντάξει, μωρέ, όχι το Ζέπελιν, μην το κουράζουμε το θέμα. Ναι, ναι, όχι. Λέω ότι για μένα, και αν δεν έρθει κανένας, δεν έχω πρόβλημα. Δεν βλέπεις, έτσι λέω. Δεν βλέπεις πρόβλημα έρχεται... στα extreme. Όχι, όχι, δεν βλέπω. Δεν γιατί, κανένα πρόβλημα. Γιατί έρχεται και από πίσω και τον έχετε ξεχάσει όλοι προφανώς. Τον έχετε ξεχάσει όλοι προφανώς. Ο πιο ποιοτικός παίκτης του Άρη. Ναι, έρχεται. Έρχεται. Ωραία, μπαίνει, ωραία. Λέει, μέσα προ τέλη Αυγούστου, μπαίνει ωραία. Κανονικά στις προπονήσεις. Εσύ δεν βλέπεις πρόβλημα στα extreme. Δηλαδή, για να σου κάνω την ερώτηση, βλέπεις τον Ντεγκινί και το Φετφατζίδι να Λάρσον είναι εξτρέμ. Και Λάρσον έχω. Ο Λάρσον είναι στα αριστερά. Ναι. Μαζί με τον Γκάμα. Ναι. Α στα αριστερά. Μπορώ να παίξω και στις δύο πλευρές. Α στα αριστερά. Είναι η βασική του θέση είναι τα αριστερά. Ναι. Όπως λέμε ότι δεν μπορεί να παίξει ο Σκούντριν αριστερά, άμα τραυματιζόταν τον Κόρχουτ, έτσι λέμε και για τα εξτρέμ. Είναι αριστεροί και οι δύο. Είναι και οι δύο αριστεροί. Ναι. Εσύ βλέπεις ότι ο Φετφατζίδι και ο Ντεγκινί είναι εξτρέμ. Για μένα ο Ντεγκινί χάνεται στα extreme. Ναι, χάνεται. Δηλαδή, ωραία. Έτσι όπως βλέπω και ακούω και τους δημοσιογράφους να λένε για την εντεκάδα στην Κύπρο, εγώ σου δίνω ένα παραπάνω από 95% ότι ο Ντεγκινί θα ξεκινήσει πίσω από τον Ντέγε. Ωραία. Και πάλι ένα. Και πάλι... Εσύ βλέπεις ότι ο Ντεγκινί είναι extreme. Και πάλι από το ένα στο άλλο δεν πειράζει, τις λέμε αυτές τις συζητήσεις, καλό να τις ξανακάνουμε. Όταν πήραμε τον Ντεγκινί. Τον πήραμε για εκεί. Για extreme. Για εκεί τον πήραμε. Εκεί ξεκίνησε. Έχεις τα δίκιο. Πρώτα τέσσερα παιχνίδια επί Ερέρα, πέντε, έπεσε εκεί. Έχεις δίκιο. Θυμάμαι την ευκαιρία που έχασε παραδείγματος χάρη στο Καφτατζόγλιο. Έχεις δίκιο. Αλλά τα καλύτερα του παιχνίδια μετά από αυτά τα τέσσερα, γιατί σωστό. Τα έκανε ως δεκάρι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Και σεντερφόρ. Παρότι ο ίδιος λέει ότι είναι extreme. Ναι. Ναι. Χάνεται όμως το extreme. Ναι, αλλά χάνεται. Καμιά φορά όμως, Αντώνη, πρόσεξε, είναι και όταν λέμε η χημεία της ομάδος. Δηλαδή, πώς ταιριάζει να παίξει ο παίκτης στην ομάδα, τι παίκτες έχει η ομάδα, πού μπορούν να παίξουν αυτό και πού ταιριάζει καλύτερα. Και όπως βλέπεις, παρότι και εγώ που το λέω ότι τον πήραμε για extreme, και αυτό αποδεικνύεται ότι στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος έπαιζε αριστερά extreme, μπράβο. Κόλλησε και πήγε καλύτερα έτσι όπως το λες εσύ. Πίσω από το center four και center four ήταν καλό. Στον Ατρόμητο μπορεί να διέβρεψε σαν extreme, στον Άρη διέβρεψε σαν δεκάρι και σαν μπροστά. Ναι. Σε αυτό ανάλογα, δηλαδή. Κοίτα, άμα θέλεις τη γνώμη μου, είναι ανάλογα. Αν θέλεις τη γνώμη μου, νομίζω. Μου το ρώτησες αυτό πώς θα παίξουμε εκεί, είπες, τι είπες. Είπα ότι θα δεις ότι σου δίνω παραπάνω από 95% πιθανότητες. Μέσα στην Κύπρο θα παίξει ο Ντεγκινί δεκάρι. Θα παίξει ο Ντεγκινί γιατί θα παίξει ο Λάρσον από εκεί. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ ήταν σύνδεση ανάγκη. Και μην ξεχνάμε ότι έχει το προσόν γιατί ο Τόνσο έπαιξε γιατί μπορεί και κοιτάει και προς τα πίσω ο Τόνσο. Και... Ανασταλτικά ήταν πολύ καλός. Ήταν καλός. Βέβαια. Δεν το θέλουμε για ανασταλτικά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Και το ίδιο, αυτό που λες, έχεις δει και το ίδιο μπορεί να κάνει και μπορεί και καλύτερα. Όσον αφορά τα τρεξίματα, ο Ντεγκινί. Διότι έχει πάρα πολλά τρεξίματα μέσα στο παιχνίδι και μπορεί και μαρκάρει και πίσω και βοηθάει και πίσω. Εγώ επαναλαμβάνω, αυτό τον παίκτη δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μου πει είναι νωρίς ακόμη και έβγαλε και προετοιμασία και τον τραυματισμό πέρσι. Εγώ τον πιστεύω αυτό τον παίκτη. Ποιο να λες? Τον Τόνσο. Εγώ τον πιστεύω αυτό τον παίκτη, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να. Και καμιά φορά είναι και τώρα το είπαμε και η χημεία της ομάδος. Μπορεί να μην ταιριάζει και στην ομάδα. Νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμη. Γι' αυτό τον περιμένω αυτό. Και τον πιστεύω, φαίνεται ότι τον πιστεύει και ο Παντελής γιατί τον ξέρει και από την Τρίπολη, έτσι. Ναι. Αλλιώς... Ο ρόλος του Τόνσο ήταν πολύ άχαρος στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά έδειξε καλά στοιχεία. Και τι θέλω να πω, ότι αναγκάστηκε να πιέζει ψηλά γιατί η ΑΕΛ, άμα του άφηνε, θα έκανε συνέχεια πασούλες με τον τερματοφύλακα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Οπότε έτρεξε ναι, και οπότε, μάρκαρε κιόλας. Μάρκαρε πάρα πολύ. Οι αντίπαλοι κάναν λάθη εξαιτίας του μακαρίσματος τους και της πίεσης του Τόνσο και κάνει και εκείνο το μαγικό στο 70 που αν το κάρφωνε. Ναι. Λίγο πιο εκεί ήθελε, όντως. Ναι, την προστάτευσε πολύ ωραία την μπάλα, την έφερε στο αριστερό και έκανε με κατευθείαν χτύπημα. Αστραπιαίο αυτό ήθελε. Χτύπημα. Αλλά αυτό. Ήταν ο άλλο, ήθελε λίγο πιο εκεί. Η δουλειά του Τόνσο όμως δεν είναι να μαρκάρει πίσω. Όχι. Γιατί δεν μπορούσε ή το Ματίγια που κουράστηκε ή ο Μπάσα. Ναι, αλλά τώρα τι είπαμε, τώρα σου το είπα. Γιατί σου έλεγα σιώπη, συν έναν ακόμη σιώπη αυτό για ακριβώς. Να κάνω αυτό που είπε τώρα και να έχω εκεί είτε τον Μαρτίνεθ, είτε τον Τόνσο, είτε οποιοδήποτε, είτε τον Ντεγκινί, είτε τον Φετφατζίδη, όποιο θέλει, ή τον Λάρσον, όποιο θέλει να βάλει. Να τον έχει ελεύθερο ρόλο. Να μην τρέχει. Να μην ξοδεύει αναπνοέ στο να μαρκάρει. Αυτό ακριβώς. Και έχει τον εκεί πέρα. Αυτό. Μακάρι ο Σάσα να είναι αυτός που περιμένουν, ναι. Να διώξει τον Μπάσα από την εντεκάδα, να δούμε μια άμυνα, ένα κέντρο μπετών από... Για να είμαστε δίκαιοι, ο Μπάσα προχθές ήταν καλός όμως, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι κάνει για τον Άρη, λέω ότι βλέπω σφυρίζω, έτσι. Προχθές ήταν καλός ο Μπάσα. Ναι, βέβαια πίεζε. Κουράστηκε. Δεν πίεζε όμως. Ναι, στα ανασταλτικά του τέτοια ήταν καλό. Ανασταλτικός, αμυντικό χάφ είναι ο Μπάσα, ήταν καλός αυτό. Εγώ πάντα κοιτάω, Αντώνη, επαναλαμβάνω, τι θέση έχεις, αυτή είναι τη θέση. Το κάνεις καλά αυτό που είναι η θέση σου. Ναι, αν μπορείς να κάνεις παραπάνω από αυτό, okay, φυσικά καλοδεχούμενο είναι. Τη θέση σου όμως θέλω αυτά τα πράγματα που ζητάει η θέση σου να τα κάνεις καλά. Εφόσον
ήταν καλό στο αμυντικό κομμάτι. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τον Μπαζντάξ. Θα πάμε. Θα φάμε και όλοι. Ήρθε το φαγητό Μεσχέ. Τι παίρνει, έτσι ξεκίνα εσύ. Βάλε διαφημίσει. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εμείς με τα σχόλια. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Δεν έχουμε να πούμε και τίποτα περισπούδαστο. Έχουμε κάποιες έτσι ειδησούλες να πούμε τι ομάδα είναι. Το περισπούδαστο. Ωραία, φίλε. Πώς φαίνεται. Πού να τα ακούσει αυτά, η Εκτρούλη. Λύκειο 19 και φεύγα. Λύκειο 14. Εντάτο. 14 χωρίς να ανοίγω όμως βιβλίο, έτσι. Περισπούδαστος βιβλίο από δεν άνοιγα. Περισπούδαστος από πού? Είμαι περισπούδαστος, να κάνω. Ξέρω, δεν άνοιγα βιβλίο, εκτός την άλγεβρα που τη λατρεύω την άλγεβρα. Ό,τι σχέση έχει με αριθμούς το λατρεύω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Είπαμε, η ομάδα είναι ήδη στην Κύπρο, έφυγε μία μέρα νωρίτερα, έτσι. Νομίζω Τρίτη θα φεύγει. Προσγειώθηκα νομίζω 4 ώρα και 8 η ώρα έχει ξεκινήσει προπόνηση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Μετά τα δύο σουβλάκια που χτυπήσαμε στο διάλειμμα, τα προλάβαμε έτσι. Βέβαια, έχω λίγο ανάμεσα στα δάντια, δεν πειράζει. Υπάρχει πρόβλημα, ε? Γιατί, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Μπορεί να μας βλέπουν να μεταφέρουμε. Ναι, αυτά. Λοιπόν, να διαβάσω φυσικά και τον δεύτερο βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, Ράδιο Μαρμίτα. 8 έως τις 10 καθημερινά στο Λίμπερο 107,4, Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Μανατίδης, το Μάζδα ή το Μαστορά του. Η διεύθυνση παπάφι 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Ευχαριστούμε τη Μάζδα Μανατίδης. Μία ακόμη βραδιά εδώ μαζί με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, που είχαμε πριν τα σουβλάκια, που είχαμε μείνει και την Coca-Cola. Περί επαναληπτικού. Λοιπόν, να πούμε ότι η ομάδα είναι. Τι ώρα προσγειώθηκε, 4? 4 και τώρα κάνει προπόνηση λογικά. Επειδή εσύ, ναι, 8 είπες. 8 κάνει προπόνηση. Ναι. Ναι. Επειδή εσύ, εγώ εκείνη την ώρα είμαι ή στον ύπνο ή έχω δουλειά, άκουσες τον κύριο Τσαλτίδη καθόλου? Ναι, τον άκουσα. Πίτσα δεν του φέρες όμως. Δεν εμφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε. Ναι. Θα τη ζητήσει, να ξέρει, τα γράφει αυτό. Θα τη ζητήσει, θα τα φέρει όλα μαζί. Δηλαδή, το σωράκι η ζήτηση ήταν μεγάλη, να πούμε, και, ναι, και δόθηκε στο Ηρακλάκι. Δόθηκε στον κύριο Ματζιού, και ο οποίος έβγε ευχαριστημένος. Ναι, ναι. Με την τρίτη μαζί θέση. Με την τρίτη θέση. Με την τρίτη θέση στο στίβο. Έβγε ευχαριστημένος και με μία πίτσα στο χέρι. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Είπαμε μία πίτσα στο χέρι, έτσι. Προς Θεού. Γιατί κάποιοι έχετε και πονηρό μυαλό. Λοιπόν, άρα. Έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Τι που είχαμε μείνει, λέγαμε για το αμυντικό χαφ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ δεν μου είπες την άποψή σου καταρχήν για το παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε την 5η 8 η ώρα είναι το μάτσα. Έχουμε και το διαιτητή, τον Πορτογάλο, το Σόουζα. Mm-hmm. Μπα και εξάδελφο του Σόουζα, τίποτα. Καμιά, κάρτα του λέει ο Σόουζα στα πορτογαλικά. Ξαδελφάκι. Ξα Σόουζα, ένα. Γεμάτο Ισπανού είμαστε, εντάξει. Ναι. Ο Πορτογάλο δεν είναι. Η επικοινωνία δεν θα λείψει, εντάξει. Ο Σόουζα Πορτογάλο. Ξαδελφό του, δεν είναι τίποτα. Του πήγα ένα πεναλτάκι, τίποτα. Και ένα πεναλτάκι. Κοίταξε, αν γίνει η ίδια φάση όπως έγινε μπροστά στη θύρα 1, θα το δώσει αυτό. Θέλω τώρα εδώ. Δεν πειράζει, στον αέρα είμαστε. Ήταν πέναλτι. Ένα λεπτό. Λάθος η ερώτηση. Ότι είναι πέναλτι είναι. Είχε βγει η μπάλα. Έτσι όπως το είδα. Ναι. Αλήθεια θέλω. Ότι μην είναι. Το είδα μία φορά μόνο. Το είδα μία φορά. Έτσι όπως το είδα, μου φάνηκε ότι πέρασε ολόκληρη έξω. Ναι. Βέβαια, κοίτα. Θέλω να είμαστε έτσι. Όσο... Βέβαια, εκεί όχι ότι ο Λάιτσμαν το είδε. Γιατί είχε το θηρίο τον Ιντέγε μπροστά του, υπέθεσε. Ναι. Εγώ να σου κάνω την άλλη την ερώτηση. Ο διαιτητής έδειξε στην αρχή πέναλτι ή έδειξε out? Γιατί εγώ τον είδα ότι έδειξε βούλα. Και μάλιστα είδα και τον Τιγκινί από πίσω που έκανε γροθιά. Ναι. Που σημαίνει ότι το έδωσε. Επίσης είδα το Φετβατζίδη που την πήρε την μπάλα και πήγε να τη ζήσει. Έκανε την κίνηση έκανε του πέναλτι. Αλλά... Δεν έδειξε out όμως, έδειξε τη βούλα. Ναι. Και μετά το πήρε πίσω. Ο Λάιτσμαν είχε κατεβασμένη τη σημαία. Ο Λάιτσμαν βέβαια, πρόσεξε, δεν πήγε. Όταν δίνει πέναλτι, ο Λάιτσμαν τρέχει από τη θέση του και πάει, περνάει το σημαίακι και πάει προς την άλλη πλευρά. Δεν κινήθηκε ο Λάιτσμαν, η αλήθεια είναι. Και είχε και τη σημαία κατεβασμένη, έτσι. Δεν τη σήκωσε καθόλου. Ό,τι έγινε, έγινε μέσα σε ένδοση ενόησης. Σίγουρο είναι ότι και ο Λάιτσμαν, πρόσεξε, ακόμη και να είναι σωστή η υπόδειξή του, δεν είδε, έτσι. Δηλαδή, δεν είδε, ναι. Δεν μπορεί, να μην πούμε δεν είδε, δεν είναι σίγουρο για αυτό που είδε τέλος πάντων. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Αν ήταν αυτή η ολόκληρη διαφάση, πες ότι δεν είναι στο out εκεί, είναι στην γραμμή. Για το αν είναι γκολ ή όχι.
Και το ίδιο πράγμα είναι, αν ακουμπάει λίγο στη γραμμή, με αυτή την τεχνολογία. Το είπα και προχθές, το AI technology, έτσι, αν υπήρχε, ακόμη και έτσι όπως λες και εσύ, που φαίνεται ότι δεν ακουμπάει, μπορεί να ακουμπάει. Δηλαδή, να σου δείξω να βγάλω το AI technology, ναι, βέβαια, και να δείχνει ότι πρόσεξε ότι ένα τέτοιο, τέτοιο την ακουμπάει. Όπως πολλές φορές είδαμε και στο, στο Μουντιάλ πρόσφατα, έτσι. Άρα, είναι μια φάση που για να είμαστε σωστοί όσο μπορούμε αντικειμενικοί, είναι δύσκολη φάση που βέβαια την έδωσε στο φιλοξενούμενο, έτσι. Την έδωσε, δηλαδή, την έδωσε πολύ εύκολα κιόλας. Ναι, δηλαδή, δεν πήγε καν στο Λάιτσμαν κοντά να μιλήσω, να του πει. Ναι, είσαι σίγουρος. Δεν είσαι, το είδες, το έχεις δηλαδή να το πάρω πάνω μου. Καταρχήν, κάτω καθόλου τίποτα. Καταρχήν στο Euro, πάλι δεν ξέρω από τόσο νωρίς αν τους βάζουν. Δεν είχαν εκεί και πέμπτο. Δεν είχαν... Τέταρτο. Κανονικά δεν έχουν φυσικά. Πίσω από την Εστία, λες. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε. Με την Ατλέτικο νομίζω υπήρχε, έτσι. Βέβαια, κανονικά θα έπρεπε. Και στους ομίλους νομίζω υπάρχει. Στους ομίλους υπάρχει, στα προκριματικά δεν υπάρχει καθόλου. Όχι, καθόλου. Ναι, με την Ατλέτικο ήταν στους ομίλους. Σωστή η παρατήρηση. Ή μήπως έχει από τον τρίτο γύρο, ξέρω εγώ, στα play-off. Παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, άμα ήταν εκεί, θα υπήρχε μια καλύτερη. Σαφέστατα. Μπροστά του θα γινόταν. Σαφέστατα. Μόνο μπροστά του. Πολύ μπροστά του. Τέλος πάντων, εγώ αφήνω το πέναλτι. Το αφήνω. Θεωρώ ότι ο διαιτητής ήταν εκνευριστικός και για τις δύο ομάδες. Πολύ περισσότερο, βέβαια, ήταν εκνευριστικός καταρχήν για αυτό που έβλεπε το παιχνίδι. Πρώτον. Και ήταν η χαρά του φιλοξενούμενου. Όταν λέμε εκνευριστικός, εγώ εδώ πέρα ήμουν στο στούντιο, εσύ στο γήπεδο, έτσι. Ναι, ναι. Και λέω πριν ξεκινήσει η Αντώνη Τόπε, και νομίζω κοινή πεποίθηση είναι. Λέω στον Χρήσαδο και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο πριν στο γήπεδο, λέω εντάξει, θα δούμε τουλάχιστον, λέω, ποδόσφαιρο, γιατί είναι Άγγλος διαιτητής και δεν θα έχουμε εύκολα σφυρίγματα, έτσι. Ναι, ναι. Ανταυτού είδαμε ένα. Τι σκάλεσαι εκεί πέρα, δεν πέρα, θα σε δώσω στεγνά. Τι σκάλεσαι εκεί πέρα. Τι είσαι. Ναι. Τώρα, δεν πήρα, τα κλειδιά στο μηχανάκι κάτω. Είναι άμα το δεις στο μηχανάκι, γράψε μας. Δεν τα κάνουν τώρα αυτά. Λοιπόν, ανταυτού είχαμε έναν διαιτητή ο οποίος σφύριζε με το παραμικρό. Μη σαγωγέσαι, λίγο διάλειμμα θα έχω. Σφύριζε με το παραμικρό και ήταν εκνευριστικός και για τις δύο ομάδες. Περισσότερο βέβαια για την ομάδα που ήθελε να παράγει ποδόσφαιρο, έτσι. Και αυτό φάνηκε από τις κάρτες που έδωσε κιόλας. Έτσι, εντάξει, οι παίκτες εκνευρίστηκαν πολύ, έδωσε πολλές κάρτες και σε εμάς. Σε αυτούς δεν έδωσε, νομίζω, μόνο μία στον τροτοφύλακα στο 90. Πήραμε πολλές κάρτες. Ναι. Πήραμε πολλές κάρτες. Λόγω του εκνευρισμού. Δηλαδή πήρε ο Σούντρεν, πήρε ο Ιντέγε, πήρε ο Κόρχουτ. Πήρε ένα σωρό παίκτες, πήραν κάρτες. Λόγω του εκνευρισμού. Και ο Κόσκοτ πήρε, δεν νομίζω, το πήρε. Νομίζω πήρε, εγώ το δω, αλλά νομίζω πήρε και αυτός. Εντάξει, η ουσία είναι ότι πραγματικά δεν βοήθησε στο παιχνίδι ο συγκεκριμένος διαιτητής. Εγώ βγάζω τη φάση του πέναλτι, έτσι. Θεωρώ ότι ήταν ένας διαιτητής ο οποίος με το παραμικρό μου θύμισε Έλληνα και όχι Άγγλο διαιτητή. Και αυτό είπα και το σχόλιο μου ήταν θα τον πετύχω εγώ, γιατί παρακολουθώ Πρέμιερ. Θα τον πετύχω σε ένα μάτς και θέλω να δω πώς θα σφυρίξει σε ένα μάτς δύο αγγλικών ομάδων. Έτσι, προφανώς δεν μπορεί να σφυρίζει διαφορετικά εκεί και διαφορετικά εδώ. Κάπως έτσι σφυρίζει. Και αφού σφυρίζει έτσι, πώς είναι στην Αγγλία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και, δεν, δηλαδή, και έδινε κάτι φάουλ τα οποία δεν παραέπαιαν σε Άγγλο διαιτητή. Γενικά ήταν κακός. Δεν άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Γενικά ήταν κακός. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Άρης πρέπει να πάει τώρα την Πέμπτη να κάνει το καθήκον του. Το καθήκον του ποιο είναι. Είναι καλύτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Γιατί εμείς μπορεί να το λέμε. Μπορεί από το πρώτο παιχνίδι να φάνηκε κιόλας σε όλους ότι είναι καλύτερη ομάδα και είναι καλύτερη ομάδα ο Άρης, έτσι. Αλλά αυτό δεν λέει πολλά. Πρέπει να το αποδεικνύεις και μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Τη φάση στο 5 πώς την είδες? Τη φάση στο 5, εντάξει. Τώρα τι θες να σου πω. Ναι. Έχω φίλους που τον βρίζουν τώρα. Τον Ιντέγια έχασε τον γκολ. Εντάξει. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, κοίτα. Ο επιθετικός καταρχήν σε ένα δευτερόλεπτο αποφασίζει θα κάνει, έτσι. Καταρχήν κάνει πολύ ωραία κίνηση. Σε ένα δευτερόλεπτο αποφάσισε, γι' αυτό την έστειλε. Ναι, ναι. Εγώ αν ήμουν επιθετικός θα έμπαινα με την μπάλα στα δίχτυα. Εγώ. Δεν θα πλάσαινα. Έχω την μπάλα στα πόδια μου. Από πίσω μου είναι ένα μέτρο αμυντικός. Θα περάσω και τον τερματοφύλακα, θα κάνω μια προσπίση και θα μπω με την μπάλα στα δίχτυα. Χίλια δύο πράγματα που. Χίλια. Μπορεί να ο άλλος μου λέει να τη σκάψει. Σκάψιμο, πλασέ, ναι. Τα πάντα που. Ναι, και έκανε το χειρότερο τέλειωμα. Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Έχουν χάσει χειρότερα πολύ καλύτεροι ποδοσφαιριστές από τον Ιντέγε. Δεν θα τον κρίνω εγώ τώρα, έχασε ένα τετατέτ. Ο Ιντέγε ήταν μέσα στις φάσεις, έτρεξε. Το άλλο που λέγαμε ότι δεν βγάζει 90 λεπτά, έβγαλε και μάλιστα το θυμάμαι στο 87 έκανε και σπριτ. Αυτό σημαίνει ότι μια χαρά μπορεί να βγάλει 90 λεπτό ο Ιντέγε, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα δεν θυμάμαι και μαζί το σχολιάσαμε Αντώνη. Όχι, εγώ για τον Ιντέγε δεν είπα ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Εγώ έλεγα για τον. Και στεγνός είναι. Για τον Ολλανδό ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Ούτε καν 30 λεπτό. Για τον Ιντέγε όχι, περίμενα. Γιατί έχει καλό σχαρί και μπορούσε να βγάλει 90 λεπτά παρότι είπαμε. Είναι μεγάλο, έχει μεγάλη υπόθεση αυτό που ότι πιέζανε μπροστά και ο Τόνσο και ο Ιντέγε πολύ.
κουραζόντουσαν δηλαδή πολύ, διότι οι αμυντικοί των Κυπρίων παίζανε πασούλες με τον Οθυφύλακα. Ναι. Και αν του άφηνε, μπορούσαν να παίζουν για καμιά ώρα εκεί. Ναι. Άρα έπρεπε να πιέσει. Σωστό έπρεπε αυτό. Έπρεπε να πιέσει. Βέβαια, και το αυτό φάνηκε ότι για τον Ντουάρτε, μια που λέει ο λόγος, ότι δεν μπορεί να βγάλει όχι 90 λεπτό από τη στιγμή που δεν τον έβαλε, ενώ το ματ ήταν. Δηλαδή, πιθανολογούσε ότι να μπορεί να πει. Του Λάρσον, ναι, στο 75, δεν σου λέω τίποτα. Δεν τον έβαλε καν. Έτσι. Δεν το χρησιμοποίησε. Βέβαια, θα μου πει να το χρησιμοποιήσει τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Θεωρώ τώρα για να πάμε στο zoom. Να πούμε ότι. Εντάξει, δεν το είπα, εγώ φταίω. Ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. Έτσι. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 23-10-287-3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Ο Παντελίδης έκανε καλό κουτσάρισμα με ένα ψεγάδι μου. Ναι, αυτό λες. Το κλασικό, εντάξει. Μαρτίνες λίγο πιο νωρίς. Όχι λίγο πιο νωρίς. Αρκετά πιο νωρίς. Όχι, ναι. Λίγο πιο νωρίς, είναι και 5 και 10 λεπτά. Δηλαδή. Στο 81 τον έβαλε. Πολύ υπερβολικά με το ότι περίμενε κάτι από τον Τόνσο έστω και στο 80. Που του το έδωσε βέβαια το Τόνσο. Το έδωσε με, ναι. Θα μπορούσε βέβαια να μην βάλει το Λάρσο, να βάλει δηλαδή, τον. Δηλαδή, ξέρει, δες πώς είναι, ρε φίλε, το τέτοιο. Έμπαινε 20 πόντους, 30 πόντους πιο και εκεί. Ήταν καλό το σου, ήτανε, δεν ήταν. Ναι, δηλαδή, αφού διπλή προσπάθεια έκανε. Τεντώθηκε, έτσι. Ναι. Δεν ήταν τη πλάκα. Δε τώρα, έμπαινε αυτό το σουτ, έμπαινε γκολ. Ξέρει τώρα τι θα λέγαμε όλοι. Ανεβαίνει όλοι. Τόσο. Όχι, ανεβαίνει. Βρήκε σωστά το... δεν τον έβγαλε. Κοίτα να δει αυτό, ναι, αυτό που πιθανολογούμε ότι με μία φάση μπορεί να κάνει. Δεν μπήκε όμως γκολ. Βρίσκει τα πατήματά του ο Τόσο, ξέρω εγώ, ξεμπλόκαρε. Ακόμη και γκολ να μπαίνει, δεν βρίσκει τα πατήματά του ο Τόσο. Αυτό, άμα αυτό περιμένουμε από τον Τόσο μία φάση, εγώ περιμένω πολύ περισσότερα. Περιμένω να προωθήσει το παιχνίδι. Να μοιράει σωστά την μπάλα. Η μπάλα να πηγαίνει από τα αμυντικά χαφ μέσω αυτού στους επιθετικούς, αυτή είναι και η δουλειά του, έτσι δεν είναι. Την πάσα στον Ιντέγκη την έκανε, στο 5 την έκανε ο Ντεγκινή. Ο Ντεγκινή την έκανε. Ωραίο ξεμαρκάρισμα, άφησε πίσω τον. Καθόλου offside. Όχι, τι, καθόλου. Ήταν ο άλλος, ξεχάστηκε ένα μέτρο πίσω. Πολύ ωραίο. Ένα καλό. Καλό. Βέβαια, ποτέ δεν ευχόμαστε έτσι όσον αφορά την υγεία των αντιπάλων παικτών. Αλλά είναι, λέει, τώρα δεν ξέρω μούφα. Αν είναι. Αν μούφα, ξέρω, μπορεί, μπορεί να είναι και μούφα. Αν και τον έβλεπα ότι κούτσενε. Όταν βγήκε κούτσενε. Και 10 λεπτά πριν βγήκε κούτσενε. Είχε θέμα του και τον παρατηρούσα. Λέω αυτός κάτι παίζει. Πόσο τώρα. Βγήκε, ένα λεπτό. Βγήκε. Εγώ επειδή θυμάμαι στο 77 είναι η κεφαλιά. Νομίζω το καπάκι βγήκε. Εσύ πώς 10 λεπτά τον είδες. Ποιο να. Το center back των τέτοιων. Δεν λες των Κυπρίων. Ναι, πριν βγει ακόμα κούτσενε. Είχε, ναι. Είχε πρόβλημα δηλαδή. Ναι, εγώ νομίζω ότι με το που έγινε η φάση μετά από 2 λεπτά βγήκε. Είναι η κεφαλιά που κάνει που με τα βία φτάνει στα χέρια του τερματοφύλακα, βέβαια. Είναι καλός παίκτης αυτός, έτσι. Ντα Σίλβα Τζούνιορ. Ναι, είναι καλός παίκτης. Νομίζω παίζει και Εθνική Κύπρο συγκεκριμένος. Είναι καλός παίκτης και κράτησε όλη την άμυνα. Για μένα, έτσι όπως το είδα, όλη την άμυνα. Γιατί οι δύο ακραίοι. Ντόσα Τζούνιορ, ναι. Ναι, ό,τι κάναμε. Ό,τι κάναμε, ας πούμε, επικίνδυνο, ήρθε από τις δύο άκρες. Δηλαδή, οι δύο στο 80. Στο 80, στο 77, στο 78. Καλά, άρα δίκιο είχα. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες να παίξει, να μην παίξει. Αυτό βέβαια δεν λέει και πολλά πράγματα. Εντάξει, είτε παίξει είτε δεν παίξει, ο Άρης πρέπει να περάσει. Έτσι. Απλά πιθανολογούμε ότι αν δεν παίξει αυτό, θα είναι λίγο πιο εύκολο το έργο της ομάδας. Είναι ένα περίεργο μάτς, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα κατέβουν πάλι με το ίδιο, με την ίδια τακτική. 100%. 100%. 100%. Απλά αυτή τη φορά μπορείς και εσύ να ακολουθήσεις αυτή την τακτική χωρίς να πιέζεις τόσο πολύ μπροστά και άσου να κάνουν πασούλες. Εντάξει. Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Σωστό αυτό που λες. Επειδή έχει κίνδυνο παράτασης, βέβαια, θα μου πεις. Ναι, αυτή αυτό ακριβώς θα σου έλεγα. Και έτσι πάμε, έτσι όπως το λες. Εγώ δεν είπα να μπούμε να λυσάξουμε για γκολ από την αρχή. Δεν θα είναι τόσο πιεστική η άμυνα που θα κάνουν στους αμυντικούς. Θα προσέχουμε λίγο περισσότερο. Εντάξει, λογικό αυτό που λες. Αλλά έτσι όπως το είπες και πηγαίνοντας το παιχνίδι στο 0-0. Πάμε προς τη δική τους ρότα το παιχνίδι, έτσι. Κοίταξε, ανάλογα τις αντοχές σου, ξέρει ο Παντελίτης και τις μετρήσεις των παιχτών, αν μπορείς να βγάλεις το πρώτο ημίχρονο λαού-λαού, αν σου κάτσει γκολ, και στο δεύτερο ημίχρονο να πιέσεις κάνω 20-25 λεπτά. Όχι, όχι, πρέπει να σκοράρεις το πρώτο ημίχρονο. Για μένα ο Άρης. Πρέπει να σκοράρει, γιατί άμα γίνει καμιά στραβή, όπως είδες ένα σουτ, ένα τέτοιο. Αν περιμένεις από τον Άρη να σκοράρει το ημίχρονο, άρα μιλάς για παιχνίδι κατοχής πάλι. Ναι, ναι. Φυσικά κατοχής πρέπει να κάνει ο Άρης. Φυσικά παιχνίδι κατοχής πρέπει να κάνει. Αν δεν κάνει παιχνίδι κατοχής με την ΑΕΛΕΜΕ σου, με ποιον θα κάνει, δηλαδή. Προς Θεού. Για τη δεδομένη στιγμή μιλάμε. Ναι. Χρονική στιγμή. Αν έχεις να κάνεις παιχνίδι κατοχής. Εγώ λέω με 0-0 ημίχρονο. Συγγνώμη, οι πιθανότητες. Ακόμη μπορεί να ακουστεί έτσι τέτοιο.
μειώνονται από τον Άρη για. Εσύ θέλει να ξεμπερδεύει από νωρίς. Δεν θέλω να ξεμπερδεύω, φίλε. Είδε στο Χαρλάου μία επίθεση. Κάνανε ένα σουτ, την μπάλα δηλαδή πήγαινε 20 πόντους πιο κάτω, έμενε και τάβλα, έτσι. Δεν θέλω να γίνει εκεί και εκεί. Άμα γίνει αυτό το πράγμα, πρόσεξε και προηγηθούν. Εδώ, όταν πέφτανε στο Χαρλάου και φάγανε 20 λεπτά και καλά, θα φάνε 35. Δεν το συζητώ. Εντάξει, εντάξει, άρα, άρα πρέπει φυσικά ο Άρης να μπει και να ζητήσει το παιχνίδι από την αρχή. Και πιστεύω ότι αν σκοράρει πρώτος, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό, μπορεί να γίνει και πολύ πιο εύκολο το παιχνίδι. Όχι ότι θα ανοιχτούν μετά. Μην νομίζεις, δηλαδή, εσύ περιμένεις δηλαδή, με 0-1 ας πούμε, στο τέταρτο. Περιμένεις να ανοιχτεί αυτή μετά η ομάδα. Μετά κάνεις το παιχνίδι σου. Ναι, σωστά. Μπορεί να παίζω και εγώ την μπάλα με το τερματοφύλακα πολύ. Θα αναγκαστούν να ρισκάρουν και αυτοί όσο μπορούν και με ό,τι όπλα διαθέτουν. Γιατί πρόσεξε, με γκολ θέλουν δύο αυτοί. Δεν θέλουν ένα και με ένα περνά. Οπότε θέλουν δύο. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν σκοράρεις, δεν το συζητάω. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά. Το θέμα είναι να σκοράρεις. Ακόμα όμως και να φας γκολ χτύπα ξύλο, πιστεύω ότι ένα γκολ θα το βρεις εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα σκοράρει ο Άρης και η φωνούλα μου λέει ότι δεν θα σκοράρει μόνο μία φορά. Δεν ξέρω αν είμαι υπεραισιόδοξος. Εντάξει, είπαμε πάντα σεβασμός στον αντίπαλο και πάντα άλλο τι λένε ο κόσμος που εμείς αποτελούμε κομμάτι του κόσμου και άλλο η ομάδα, έτσι. Εμείς μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά απ' την άλλη μην το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, σιγά σιγά θα περάσουμε την άλλη μεσού και θα πει κάποιο να πάμε και στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλα. Εντάξει, σεβασμός ναι, στον αντίπαλο. Είναι μια ομάδα που με τα όπλα τη θα προσπαθήσει να πάρει και αυτή το παιχνίδι. Έτσι, αλλά είναι χαμηλή νομικότητα αυτή η ομάδα. Τώρα, τι να πω, αν μεταμορφωθεί σε Μπαρσελόνα στο δεύτερο παιχνίδι, εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά. Μη σκρίνουμε από αυτό που είδαμε τώρα. Αυτό το πράγμα, αυτή η ομάδα είναι πολύ χαμηλών πτήσεων. Έτσι, πω την είδα. Δεν με τρομάζει η ΑΕΛ, με τρομάζει καμιά στραβή. Καλά, όπως είδαμε, δύο δοκάρια, δύο τέταρτα χαμένα άχαστα. Εντάξει. 43 βαθμούς, όχι 50 real feel, όχι ξέρω εγώ, όχι υγρασία, όχι στάζουν τα οι μπλούζες, στάζουν τα αυτά. Αυτά φοβάμαι. Δεν φοβάμαι, ας πούμε, το χωριό τώρα που ήρθε και έπαιξε με στο Χαριλάου. Γι' αυτό λέει και το ρεπορτάζ ότι πήγαν και μία μέρα, λέει, νωρίτερα. Τι έχουμε και από την υποδοχή, κάτσε, δεν το είδα αυτό. Είδαμε την αποδοχή, βέβαια, μια φοβερή είδηση. Ποια είναι η φοβερή? Βρήκε ομάδα ο Αραβίδης. Στην Μπόκα Τζούνιος βγήκε. Όχι, δεν πήγε. Αυτή που φοράει φανέλα τη Μπόκα Τζούνιος. Αυτό είναι του Αστέρα Τρίπολη, δεν τη Μπόκα. Κοντά έπεσε. Στη δεύτερη κατηγορία τη Ελβετία πήγε. Ο Αραβίδης. Βεβαίως. Τον άφησε ο Όφη, έτσι. Τον Όφη δεν ήταν. Ναι, φοβερή. Ναι. Φοβερή. Εντάξει, ρε φίλε. Ανάλογα τι συμβόλαιο έκλεισε τώρα, εντάξει. Ο Αραβίδης δεν είναι και μικρό πλέον. Έτσι. Την πάρτε. Πάμε διάλειμμα για να πούμε για τα εισιτήρια μετά σε. Λοιπόν, ναι, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσω μετά. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο 23-12-87-38, γιατί θα πούμε μετά για τα εισιτήρια. Ποια εισιτήρια? Για τα εισιτήρια που βγήκαν, να ξέρει ο κόσμος σε περίπτωση που δεν ξέρει ότι βγήκαν τα εισιτήρια από την ΠΑΕ για το μάτς. Αν θέλει να πάει στο γύρο στην Κρήτη. Υπάρχουν άνθρωποι, ρε φίλε, που δεν ακούνε την ραδιόφωνο. Βλέπει τον διπλανό μου που δεν ακούει τσαλτίδι 5 λεπτά. Τι να ακούω, συγγνώμη, ρε φίλε. Κάνουμε, να φάμε, κάνουμε ένα μπάνιο. Αλλά κοιμηθώ εγώ τι είμαι, δηλαδή. Αν ακούσα μια... τι ακούς, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να κάνω, δηλαδή. Ας αλλάξει την ώρα που κάνει η εκπομπή. Τι έκανα, εγώ φταίω. Τα λέω καλά, Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη. Να του πολύ σωστό. Λοιπόν, δεν είπα Βασίλης Καβαδίας στην ηχοληψία. Και Χορτάτος. Και ο Χορτάτος, γιατί χτύπησε και αυτός κάτι έτσι παρελκόμενα μαζί. Κάτι ολίγον τι. Κάτι ολίγον τι. Κάτι στρόγγυλα μεγάλα, έβλεπα κάτι περίεργο. Καλά, εντάξει, ωραία ήταν. Σασανό ήταν. Πού να μου χάθει. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε ο φίλος μου Αντώνης στο μικρόφωνο και Ζάχος Ντρούλινγκ επίσης. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. 23-10-287-38, 69-45-287-38. Λοιπόν, λέγαμε για τον επαναληπτικό. Το παιχνίδι της Πέμπτης 8 η ώρα με την ΑΕ Λεμεσού. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, δεν γίνεται βέβαια στην φυσική έδρα της συγκεκριμένη ομάδα, γίνεται στο. Ξέρεις πώς λέγεται το γήπεδο? ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΚ Αρένα. Με την ΑΕΚ δεν τα πάμε καλά, βέβαια, έτσι. Ναι. Σημειολογικά με την ΑΕΚ. ΑΕΚ Αρένα. Ένα γήπεδο το οποίο διάβασα χτίστηκε. Πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια. Αυτό, δηλαδή εδώ και λέει 15 εκατομμύρια ευρώ κοντά, 14,8 αν διάβασα καλά. Για να χτίσετε αυτό το γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έδωσε κάποιος 15 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αυτό το. Σαν προπονητήριο είναι. Γήπεδο είναι αυτό. Ναι. Τι να πω. Σας... Μου θυμίζει λίγο τη Ευκαρπία στο γήπεδο, πραγματικά. Τόσο δεν είναι και τη Ευκαρπία. Ναι, ναι. Του Μακεδονικού. Με το background που θυμίζει λίγο Τρίπολη, λίγο. Της... Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο έτσι να. Ναι, ποιος έδωσε αυτό. Τέλος πάντων, προφανώς δεν ξέρω. Ποια παίζει εκεί. Υπάρχει ΑΕΚ Λάρνακας. ΑΕΚ Λάρνακας. Ναι. Είναι ιδιόκτητο, έτσι. ΑΕΚ Λάρνακας. Και χωράει αυτό 7,5, 7,400.
Ναι. Νομίζω κάπου για τα εισιτήρια θα έλεγες κάτι, για διαφώτισέ μας και να πάμε λίγο. Οπότε, και... Από τις 1 η ώρα σήμερα ουρές στα... Άντε πάλι ουρές. Ναι. Πάλι ουρές με τρεις τύπους εκεί πέρα που δίναν τα εισιτήρια σου στα παιδιά. Το μόνο που θέλει είναι ταυτότητα ή διαβατήριο ή και την κάρτα επιβίβασης που έχει πάρει τα στοιχεία, όπως είπε και ο... Όπως είπαν και την κάρτα επιβίβασης. Ναι. Ποια κάρτα επιβίβασης? Του ταξιδιού που θα πάνε στην Κύπρο. Πώς θα πάνε στην Κύπρο? Πώς κάρτα επιβίβασης. Με πλοίο. Με πλοίο, ναι. Δεν πας στην Κύπρο. Γιατί? Γιατί έτσι. Πώς θα πας? Ξεκίνησα από σήμερα. Δεν έχει γραμμή. Δεν έχει γραμμή. Με πουλμαντό μπορείς να πας. Με πουλμαντό. Πας γύρω-γύρω Κωνσταντινούπολη. Γύρω-γύρω Κωνσταντινούπολη. Είχα βρει εγώ ένα έτσι μαγευτικό τραγούδι. Κωνσταντινούπολη πας και πας στην Κύπρο, τη θάλασσα πώς θα την πέρασες? Είχα βρει ένα Θεσσαλονίκη Λάρνακα με 70 ευρώ και από εκεί και πέρα ένα... η επιστροφή ήταν λίγο οδύσσια. Τύμπου Κωνσταντινούπολη. Ναι. Κωνσταντινούπολη Αθήνα. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα άλλο ισχυρό με τα πόδια ξεκινά από σήμερα. Τι είναι αυτά που μας λες? Ναι, ναι, αλλά... Αεροπλανάκι. Αεροπλανάκι, Άγιος ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ. 300 ευρώ. Να πούμε ότι τα 1500 εισιτήρια έχει δώσει. Αλλά δεν ξέρω σίγουρα. Τέταρτη πέρσι η ΑΕΚ Λάρνακας. Τέταρτη πέρσι η ΑΕΚ Λάρνακας. Σοβαρά μιλάς? Κάτω από την ΑΕΛ. Τρίτη βγήκε η ΑΕΛ. Τρίτη ΑΕΛ, τέταρτη η ΑΕΚ. Πόσο διαφορετικά παίζουμε στη βαθμολογία? Ο ΑΠΟΕΛ πρώτος με 49, ναι. Απόλλων από κάτω με 47, ναι. ΑΕΛ 45, ναι. Τίποτα, δηλαδή 49, 47, 45. Παρόλο ναι. Λίγο θα διεκδίξει το πρωτάθλημα. Ποιος μου το είπε, ο Πασαμανό μου το είπε ότι τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν δεύτερη η ΑΕΛ. Και έκανε κάτι... Έκανε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η ΑΕΛ, δύο ισοπαλίες και μία ήττα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Έτσι, έτσι. Όχι ότι ο ΑΠΟΕΛ πήγε καλύτερα, είχε μία ήττα και μία ισοπαλία. Ναι. Απλά πήρε το πρωτάθλημα. Νεαρά, το σουβλάκι σας είναι έξω. Το σουβλάκι σας εκεί. Δεν πειράζει, στον αέρα είμαστε εμείς, αλλά δεν πειράζει να το φάτε το σουβλάκι σας. Μια θαυμάστρια είναι που την κερνάμε για να είναι θαυμάστρια. Λοιπόν, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 1500 εισιτήρια. 8.000 χωράει το 8. Γήπεδο. 1500, εγώ πιστεύω θα είμαστε πάνω από 2.000. Εγώ έτσι το πιστεύω. Από ό,τι άκουσα την υπεύθυνη επικοινωνία σήμερα. Γενεθλίου. Γενεθλίου, μπράβο. Ωραίο επίθετο. Αντριάννα νομίζω. Αντριάννα. Περιμένουν γύρω στους 3.500-4.000 βαριά αυτή. Της Λεμεσού. Της Λεμεσού, ναι. 4.000. Βαριά. Άρα θα γεμίσει έτσι όπως ναι. Μου το λες. 4.000. Αυτή 3.000 επίσης γέμισε. Ναι, γέμισε. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη. Ναι, ναι. 7.000 γήπεδο, πολλά. 4.000, εντάξει. Έχουν αυτοί τα προβλήματα με την κάρτα φιλάθλου και δεν ξέρω. Ακριβώς, ναι. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν έχει λίγο εντρυφήσει μετά. Ωραία, φίλε. Σε διέλεσα, έτσι. Το άλλο πώς το είπες? Πολύ, πώς το είπα. Πολυπράγμων. Σήμερα πραγματικά με εκπλήσω και εμένα. Θα αναγκαστώ να αποχωρήσω. Μην αποχωρήσω. Γιατί το επίπεδο είναι υψηλό. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Γενικά όταν είσαι εκπομπή του Ντρούλινγκ είναι υψηλό επίπεδο. Δηλαδή μια που είδα αυτό το Αραβίδης πήγε στη δεύτερη Ελβετία και μια ναι. Αυτό που είπες τώρα το εντρυφήσεις. Εντρυφήσεις. Όχι εντρυφήσεις. Όχι εντρυφήρε. Εντρυφήσεις. Εντάξει, αποχωρώ. Όχι, μην αποχωρήσεις, κάτσε εκεί που είσαι. Δεν ξέρω αν έχει. Γιατί εντάξει, μπορεί να το έχουμε το θέμα λίγο παρατήσει λόγω των παιχνιδιών. Όχι, θα με μελαγχολήσεις τώρα, ε. Α, να μην πούμε. Εντάξει. Να πούμε. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει, να μην πούμε. Να πούμε. Συγγνώμη. Να πούμε ότι σαν σήμερα πέρσι είχαμε ολοκληρωμένο ρόσερ στο μπάσκετ και φέτος δεν έχουμε ούτε φορτιστή. Όχι, φορτιστή έχουμε, το Γιάννη. Αυτός μένει εκεί, παραμένει. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν έχει εσύ απάντηση. Τώρα ποιο να βγάλω, τον κύριο Τσαλτίδη. Ο κύριο Τσαλτίδη δεν ξέρω τώρα που είναι. Αν υπάρχει απάντηση. Την προηγούμενη Δευτέρα, καλή ώρα, τέτοια ώρα. Ποιον είχα εδώ την προηγούμενη Δευτέρα? Δεν θυμάμαι πραγματικά εσύ. Όχι, εσύ δεν ήσουν. Με ποιον ήμουν, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο. Είχαν έρθει, είχε δώσει τα οικονομικά στοιχεία η ΚΑΕ στον ερασιτέχνη. Τα είχε παραλάβει το απόγευμα προς βράδυ, εντάξει. Πέρασε μία εβδομάδα και εγώ κάνω την εξής ερώτηση. Μία εβδομάδα πέρασε, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει ο ΑΣΥΓΜΑ. Κάποια ανακοίνωση. Έχει πέσει τίποτα στην αντίληψή σου? Ακούω συνέχεια ρεπορτάζ μπάσκετ και δεν ακούω τίποτα. Ωραία. Άρα, εφόσον δεν έχει βγει, δεδομένο ότι δεν έχει βγει, γιατί θα το ξέραμε αυτό, μία εβδομάδα έχει περάσει, έχουν δοθεί τα οικονομικά στοιχεία της ΚΑΕ προς τον ΑΣΥΓΜΑ, έτσι. Και τα οικονομικά στοιχεία τι είναι? Στην ουσία, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, τι είναι? Οι αποδείξεις αυτών που λέει ο κύριος Γουλιέλμος ότι πλήρωσε, έτσι. Και μία εβδομάδα ρε εσείς απίθανε εκεί στον ΑΣΥΓΜΑ ακόμη να βγάλετε ανακοίνωση να πείτε στον κόσμο αν είναι αλήθεια ή είναι τίποτα, ξέρω εγώ, Σπίλμπερκ, όλα αυτά τα πράγματα. Λέω κάτι παράλογο, ρε φίλε. Εσύ είσαι σίγουρος ότι τα στοιχεία τα δώσανε? Είπαν ότι θα τα δώσουν. Άκουσες από κάποιον ότι τα δώσανε? Αν δεν τα δώσαν, φίλε, να βγει ο ΑΣΥΓΜΑ και να πει
κύριοι, έπρεπε μέχρι Δευτέρα απόγευμα να δοθούν τα στοιχεία και εμείς δεν πήραμε τίποτα. Ανταυτού τι έχουμε? Ούτε το ένα που λες εσύ, ούτε αυτό που λέω εγώ. Και ο κόσμος στο σκοτάδι. Η κλήρωση έχει γίνει. Την Πέμπτη έχουμε Αύγουστο. Αύγουστο έχουμε την Πέμπτη, εντάξει. Την Πέμπτη έχουμε μία Αύγουστο, ακριβώς. Την Πέμπτη έχουμε Αύγουστο. Δευτέρα είναι. Δηλαδή, εντάξει. Πλάκα-πλάκα, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Αλλά ο χρόνος έχει περάσει, έτσι. Αύγουστο έχουμε. Το μάτς πότε είναι με τον ΠΑΟΚ? Όχι επειδή είναι με τον ΠΑΟΚ, η αρχή. Σου επειδή είπα, είναι η πρώτη αγωνιστική. Σαν πέρσι τέτοια εποχή είχαμε ολοκληρωμένο ρόστερ. Ναι. Αυτό δεν λέει κάτι, γιατί οι επιλογές ήταν τραγικές πέρσι. Άσχετα αν δεν φαίνονταν. Εγώ θέλω να είμαι σωστός. Τέτοια μέρα, όπως σωστά είπες, όταν μιλούσαμε για το ρόστερ, θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, για να μην λέω. Ορίστε, 22 Εβδόμου. Ναι. Από όλα About Aris, 22 Εβδόμου, 4 αυτό... η ώρα. Πήρε τα δημόσια οικονομικά στοιχεία ο ΑΣ από την ΚΑΕ. Παρακαλώ, θαυμαστρία, περάστε τα 22 Εβδόμου. Να μην βγάλω φωτογραφία και πέσει το ίντερνετ, εντάξει, να μην σε βγάλω. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Καλά, ρε. Εγώ πήρα σουβλάκια να τα είσαι αυτό, να. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, όχι, έφαγα δύο σουβλάκια, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Δευτέρα. Ναι. Τι είπε, αυτά πήρε. Δεν μου αρέσουν αυτά. Καταρχήν δεν έχει τακούνι αυτό. Είπαμε, κάτω από 12 πόντους δεν μπαίνει στο στούντιο. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα και ασχολείσαι με τα κούνια. Τι να κάνω, φίλε, αφού μπήκε και μου δείχνει τα παπούτσια. Η ομάδα βυθίζεται να πούμε και σήμερα. Ναι. Εγώ σου ξεκίνησα. Τα οποία είναι και παοξίδικα τα κούνια. Καλά σου λέει, μαύρα πήρε. Κιτρινό μαύρα δεν είχε. Άτε να μου χαθεί. Ωραία, φίλε μα. Πάμε σε διαφημίσει. Λοιπόν, ξαναδιάβασε το 22, έτσι, μία εβδομάδα ακριβώ πριν. Την προηγούμενη Δευτέρα. Την προηγούμενη πήρε Δευτέρα. Τα δημόσια οικονομικά στοιχεία. Πήρε τα δημόσια. Ωραία. Εγώ να πω, μία εβδομάδα γεμάτη πέρασε, έτσι. Και από τον ΑΣ σιγή ηχθείως. Έτσι, τίποτα. Να μην πληροφορηθεί ο κόσμος. Είναι τυχεροί, λέω εγώ, που υπάρχουν αυτά τα μάτς. Τα μάτς του ποδοσφαιρικού Άρη. Και λίγο έτσι έχει ξεχαστεί ο κόσμος, να πω την αλήθεια. Εδώ πέρα έχει είμαστε... ρίξει όλο το βάρος του, η αλήθεια, ναι, είναι εκεί πέρα. Βγήκαν τα διαρκείας. Τα διαρκεία βγήκανε και πιστεύετε. Βγήκαν τα διαρκεία. Όλοι οι παίχτες πάνε από εδώ και από εκεί. Ο Ηρακλής φτιάχνει ομάδα. Καλά κάνει ο Ηρακλής. Δεν κάνει ο Ματία. Περιμένει τον. Και εμείς, α πούμε, ακόμα ψάχνουμε τον Γουλιέλμο αν θα λύσει τον πάνω. Ο Ηρακλής δεν κάνει ομάδα. Παίρνει και καλούς παίχτες. Ο Καβαδάς πήρε. Μιλάμε για αυτό το. Μη με ρεθίζεις τώρα. Ρε φίλε, για να σωθεί θα πάει ο Ηρακλής. Όπως και ο Άρης φυσικά, να μην κρυβόμαστε. Για να σωθεί θα πάει ο Ηρακλής. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Άμα ρωτήσει δηλαδή του διοικούντες του Ηρακλή, θα σου πούνε να σωθούμε εύκολα. Αυτό είναι το τέτοιο. Ναι, γιατί πέφτουν και πολλές ομάδες φέτος. Όχι, δεν πέφτουνε. Α, δεν πέφτουν τελικά. Δύο δεν πέφτουν. Δύο πέφτουνε. Την γλιτώσαμε. Καλύτερα. Δύο πέφτουν. Δεν έγινε ένα διάθρος για κόσμο. Θα αρχίσουμε δύο στα δύο. Λοιπόν, άρα, μία εβδομάδα ο ΑΣ τίποτα. Είναι έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Γουλιέλμος. Δεν είναι έτσι όπως μας τα λέει. Τι κάνουν εκεί στον Εραστέχνη? Πήραν το κομπιούτερ, είναι χαλασμένο το κομπιούτερ και δεν ξέρουν να χτυπάνε τις αποδείξεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά δεν ξέρω ούτε να δεν θέλω να φανώ άδικος. Πραγματικά όμως στον Άρη, τέλος πάντων, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην το πω, ρε φίλε. Κάποιοι είναι μόνο για τις καρέκλες τελικά. Δηλαδή, γεια σου πρόεδρε. Υπάρχει όμως και το άλλο, έτσι. Το συζήτησα εδώ και με τον Περικλή τον Drive. Σου λέει να φύγει, ρε παιδί μου, ο πρόεδρος του ΑΣ. Και ποιος να έρθει? Ποιος να έρθει? Με τα χρέη που έχει ο ΑΣ. Έτσι. Ποιος να έρθει? Για πες τώρα εσύ. Απάντησε. Δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Υπήρχε η φημολογούμενη πλευρά. Για μένα δεν είναι σωστό αυτό ποιος να έρθει. Πάντα υπάρχει λύση. Όπως λέγανε το αντίπαλο δέος που ήθελα να πάρουν τις μετοχές, Καπάζογλου. Όχι, εγώ για τον ΑΣ. Α, για τον ΑΣ. Για τον ΑΣ. Σου λέει ο άλλος. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ τώρα το σχόλιο μου είναι κατά του ΑΣ, φίλε. Τι να κάνω. Μία εβδομάδα έχει τα στοιχεία. Ο κόσμος δεν ξέρει ποιον να εμπιστευτεί και ποιον όχι, έτσι. Λέει ένας άνθρωπος ότι έχει βάλει κοντά στα 2 εκατομμύρια. Τα μπάν αντί να γίνονται λιγότερα, γίνονται περισσότερα. Έτσι. Αυτά που λέω είναι δεδομένα. Δεν, ναι, είναι, ναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε στο λογιστήριο. Το λέει το ρεπορτάζ του Άρη. Όπως λες, η ομάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, ναι, ομάδα. Από ρόστερ τίποτα. Έχουμε τον προπονητή, δεν ξέρω και χάσαμε τι διαβεβαιώσει. Χάσαμε ένα νεαρό παλικάρι προχθές που διάβαζα. Καλά, αυτά εντάξει. Τώρα εντάξει, χάσαμε ένα παλικάρι. Εντάξει. Δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Άμα γίνει, ξέρω εγώ, Κούκοτς, εντάξει, να είναι καλά το παιδί, υγεία να έχει και να διαπρέψει εκεί που είναι. Αν τα φεύγει από τον Άρη και πας στο Περιστέρι, καλά, καλά έκανε το παλικάρι, το συμφέρον του κοιτάει. Λοιπόν, εγώ λέω ότι μία εβδομάδα πέρασε και δεν ξέρουμε, είμαστε ακόμη στην αβεβαιότητα, έτσι. Στην αβεβαιότητα είμαστε. Αν αυτά που μας λέει ο κύριος Γουλιέλμος είναι έτσι όπως τα λέει ή δεν είναι. Έχουν μία εβδομάδα, υποτίθεται, τα πεπραγμένα τα οικονομικά. Και δεν έχουμε ακόμη, δεν ξέρουμε τίποτα. Εγώ βασικό περιμένω και από τον Μαρκόπουλο να. Ναι. Γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς
Πήρε κάποιε. Πώ ρισκάρει τώρα να τσαλακώσει το όνομά του, τι πήρε διαβεβαιώσει. Ωραία, μπαίνει Αύγουστο. Λέω. Κάτι κάνουμε. Λογική λέει, δεν το λέω εγώ, ότι πήρε κάποιε λογικά διαβεβαιώσει για κάποια πράγματα. Αλλιώ δεν θα αναλάβανε. Και πότε περιμένει να μιλήσει, δηλαδή. Μπαίνει Αύγουστο και τι θα γίνει. Σε λίγο πρέπει να φύγει η προετοιμασία η ομάδα, λογικά, ξέρω εγώ, σε 20-15-20 μέρες. Πώς θα φύγει η προετοιμασία, με ποιους? Δεν ξέρω πραγματικά τα πράγματα και εδώ θα ήθελα λίγο τώρα, βέβαια, πού να τον βγάλουμε τον κύριο Τσαλτίδη. Και δεν ξέρω πραγματικά αυτό που είπα και για μας, ότι το μυαλό περισσότερο είναι στο. Κακός για μένα, έτσι. Κακός για μένα, ότι το μυαλό είναι περισσότερο στα δύο παιχνίδια με τη Λεμεσό. Ναι. Γιατί άμα γίνει καμιά στραβή στο μπάσκετ, δεν ξέρω πραγματικά. Πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Θα μου πεις εδώ, ρε φίλε, πέσαμε στο ποδόσφαιρο και δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Όχι, σχεδόν τίποτα. Γιατί να γίνει για τον μπάσκετ, ας πούμε. Ξανά πέσαμε, θες να πεις. Πέσαμε γενικά. Πέσαμε. Γιατί αν θυμάσαι και μην τυχόν και πέσουμε και θα γίνει αυτό και δεν γίνει και τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω στο μπάσκετ όμως. Δεν ξέρω πραγματικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω πού οδηγείται ο μπασκετικός Άρης. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Και ο κύριος Γουλιέλμος και ολόκληρο το τμήμα και η ομάδα φυσικά. Εντάξει. Και έχει ο ΑΣ είναι συνυπεύθυνος για ό,τι γίνει. Για μένα. Είναι συνυπεύθυνος. Βέβαια. Δεν διαφωτίζει τον κόσμο. Άλλη πίεση θα υπάρχει αν βγει ο ΑΣ και πει δύο είναι οι περιπτώσεις. Έτσι. Άμα πει ότι κύριοι, έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Γουλιέλμος είναι, να σου πω κάτι. Και διαφορετικά θα αντιμετωπιστεί ο κύριος Γουλιέλμος και θα τον δει και διαφορετικά ο κόσμος. Θα πει ότι ναι, ότι πληρώνει, ναι. Ότι κάτι κάνετε. Ναι, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, ναι. Ότι ρε παιδί μου να βοηθήσουμε κι εμείς να το δει λίγο διαφορετικά. Απ' την άλλη όμως, άμα πει ο ΑΣ ότι δεν είναι παιδιά εδώ πέρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε, πρέπει να δει και τι θα κάνει ο σύλλογος. Αντ' αυτού τι έχουμε. Σιγή ηχθείως, ξέρω εγώ, Πόντιος Πιλάτος, νύπτωτας χείρας μου. Όλοι δεν ξέρω, πραγματικά. Όλοι έχουν βυθιστεί στον ποδοσφαιρικό Άρη, στο χρήσιμο παιχνίδι της Πέμπτης, αυτό. Είναι, για τον ΑΣ δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό Άρη, τι θα πει. Τον ΑΣ του ανατέθηκε μια δουλειά αυτή τη στιγμή. ΑΣ, αν στηρίζεται από κάποιον, είναι από το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Οπότε όχι μόνο το γκέι, το τζουροφλή, και τον παρακέι. Φυσικά, λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή του ανατέθηκε μια δουλειά, εντάξει. Ζήτησε διοικητικό συμβούλιο με θέμα τον μπάσκετ για να γίνει έλεγχος. Του ανατέθηκε μια δουλειά. Αυτός είναι ο προορισμός του όσον αφορά από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός ήταν ο προορισμός του. Να πάρει τα οικονομικά στοιχεία και να διαφωτίσει τον κόσμο του Άρη. Και υπάρχει μια εβδομάδα, ρε φίλε, και δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό, ρε φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Αυτά. Να λοιπόν. Πούμε λίγο μια ανακοίνωση, γιατί γίνεται, ναι, λίγο ένα μπάχαλο με αυτή την κάρτα φιδλάθλου. Ναι. Ξαναγυρνάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και για τα Αριανά που φεύγουν από εδώ πέρα. Διαφώτισε και μας. Έχουν ένα θέμα, αλλά και για τους Κύπριους Αριανούς. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάρτα φιδλάθλου η Κυπριακή δεν έχει καμία σχέση με την κάρτα φιδλάθλου που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Αυτό που παίρναμε από τον ΑΣ. Αυτό είναι το περσινό, το 10 ευρώ που δίναμε σαν οικονομική ενίσχυση και απλά ονομάστηκε κάρτα φιλάθλου. Ναι. Δεν είναι καμία σχέση, έτσι. Τώρα, το αν η δικιά μας η κάρτα φιλάθλου στο μέλλον θα αποδειχτεί ότι είναι απαραίτητη για τα εισιτήρια του ελληνικού αθλήματος, αυτό είναι άλλο. Θα το δούμε πιο μετά. Το ξέρεις λίγο αυτό το θέμα με την κάρτα φιλάθλου. Τι είναι, τι είναι αυτό, δηλαδή. Η Κυπριακή ή η δικιά μας. Η Κυπριακή. Τι είναι και αντιδρούν, δηλαδή. Για πες μου, για να καταλάβω. Ουσιαστικά ένα φακέλωμα για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από το γήπεδο. Ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό. Που υποτίθεται ότι ισχύει και εδώ, αλλά ποτέ δεν ισχύει. Έτσι. Υποτίθεται ότι θα εφαρμοζόταν και στην Ελλάδα. Αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Επικοντονεί. Ναι, να θυμάσαι. Αυτό ήδη είπαμε. Λοιπόν, κάρτα φιλάθλου θα χρειαστούν μόνο οι Αριανοί της Κύπρου που δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο. Και αν φέρω εγώ, έχω ένα φίλο στην. Δεν γίνεται αυτό, θα του ψάξουν. Εσύ θες να πεις τώρα ότι για ένα Κύπριο φίλο θα του πάρεις εισιτήριο από εδώ. Όχι. Τι θα γίνει έλεγχος στην είσοδο. Τι θα γίνει, δηλαδή εγώ θα μπαίνω Αριανός στη Θεσσαλονίκη και θα δείχνω για το διαβατήριο. Και θα δείχνεις το διαβατήριο τι και λες, το. Ρε, αυτό που ακούς, βεβαίως. Συγγνώμη, επειδή εγώ αυτά δεν τα ξέρω καλά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Κύπρος. Ναι, και τι σημαίνει αυτό. Και τι πρέπει να δείχνω το διαβατήριο μου για να μπω στο γήπεδο. Ναι, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα στην Κύπρο. Ναι. Έτσι είναι το σύστημα στην Κύπρο. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα. Και διαβατήριο ή ταυτότητα. Άρα. Κάρτα φιλάθλου χρειάζονται μόνο οι Αριανοί Κύπριοι που δεν έχουν ελληνική ταυτότητα. Και αυτό βγάζει και με ανακοίνωση του Super 3 της Κύπρου, γιατί έγινε πραγματικά ένα μπάχαλο. Ποιος θα έχει, ποιος δεν θα έχει. Μπέρδεψαν την κάρτα του Άρη, του ΑΣ με την Κυπριακή. Και εγώ αν είμαι Έλληνας που ζω στην Κύπρο. Είσαι Έλληνας που ζει στην Κύπρο, άρα έχεις ελληνικό διαβατήριο, ρε φίλε. Ναι. Τέλειος. Εσύ δεν χρειάζεσαι. Είπα, οι Αριανοί Κύπριοι που είναι γέννημα θρέμα Κύπρου και δεν έχουν ελληνική ταυτότητα. Σωστά.
Σωστά, γι' αυτό αντιδρούν αυτοί. Δεν έχει γίνει, όχι μόνο τη ΑΕΛ, έτσι. Όλες οι Κυπριακές. Οι πολίτες της Κύπρου. Ναι. Ωραία. Που είναι γέννημα θέρμα Κύπρη όμως. Και τι λέει η ανακοίνωση, δηλαδή. Αυτό ότι... επειδή έχει. Α, το διευκρινίζει ο Σούπερ 3. Το έκανα μια σούμα, ναι, γιατί δέχτηκαν και αυτά τα παιδιά πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Και είναι και λογικό κάποια Αριανία από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από γύρω περιοχές να θορυβήθηκαν και σου λέει τι γίνεται τώρα. Θα... Έχω ένα φίλο, ρε φίλε, εδώ και ένα μήνα τώρα που το λες για το Σούπερ 3. Μου λέει καλά, ο Σούπερ 3 δεν κάνει, μου λέει. Προφανώς περιμένει με αεροπλάνο. Δεν θα κάνει, λέει, εκδρομή, δεν ξέρω. Δεν είναι. Πραγματικά δεν είναι. Εγώ περίμενα από την ΜΠΑΕ κάποια τσάρτερ. Προφανώς είδαν οι άνθρωποι ότι αυτοί που κλείσανε μεμονωμένοι είναι υπέρ αρκετοί, θα εξαντλήσουν το εισιτήριο, οπότε δεν βγάλαν καν τσάρτερ. Ναι. Γιατί και να βγάζαν τσάρτερ θα ήταν πανάκριβα. Όταν οι τιμές είναι κοντά στα 3 εκατοστάρικα, πάνε, έλα, έτσι. Ξέρω πάρα πολλά άτομα, όπως και εγώ που ψάχτηκα, ότι θα φύγουν από Βουλγαρία και από Σκόπια. Που από εκεί πόσο είναι οι τιμές? Δηλαδή. Ήταν στο 1 τρίτο. Από Σκόπια, ευρώ, από δηλαδή. Σκόπια είχε με 70 ευρώ πανέλα και από Βουλγαρία με 90 ευρώ πανέλα. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι, ισχύει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μέχρι πριν από 3 εβδομάδες. Ναι. Από Σκόπια είναι 70 ευρώ. Ήτανε. Και τώρα να το ψάξω να το βρω, είναι στα 90. Εντάξει. Είναι στα 90. Ένα λεπτό, ρε παιδί. Ένα λεπτό. Για να καταλάβω. Από Σκόπια είναι 80 ευρώ και από εδώ είναι 300. Και από εδώ είναι κοντά στα 250. Ωραία. Εγώ 280 είδα το φίλο μου το Μιχάλη που πάει. Όχι τώρα όμως, μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες. Τέλος πάντων, ποια είναι η λογική αυτό, μπορεί κάποιος, γιατί εγώ δεν ταξιδεύω τόσο συχνά με αεροπλάνο. Ποια είναι η λογική? Από Σκόπια έχει βίζα. Δεν είναι. Η φίλε, λογική, ρε φίλε. Είναι ότι από τα Σκόπια και από τη Βουλγαρία έχει Wizz Air και Ryanair που είναι το low cost το αεροπορικό. Ναι. Και από εδώ δεν έχει τόσες πολλές πτήσεις και χτυπάνε τις τιμές. Δεν έχει. Και είναι οι φόροι αεροδρομίου. Άρα έτσι όπως μου τα λες, πολλοί θα πήγανε με το. Από εκεί, έτσι όπως. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που θα αρχίσουν να ταξιδέψουν Τετάρτη ξημερώματα από εδώ για Βουλγαρία και Σκόπια, γιατί είναι, τα μέσα Σκόπια είναι 2 ώρες, 2 ώρες και ένα τέταρτο. Και το μια Βουλγαρία είναι κοντά στο 3 ώρο, 3 ώρες και ένα τέταρτο. Σόφια, ναι, 3 ώρες. Και όποιοι έχουν παρέες και κανονίσανε βανάκι να πάνε να τα αφήσουν εκεί. Και γυρνώντας να το ξαναπάρουν, του βγήκε πάρα πολύ φθηνά. Άλλο 100 ευρώ. Άλλο 100 ευρώ και αμάξι. Να πληρώσουν. Στα Σκόπια ειδικά. Ναι, αυτό ακριβώς. 5 ευρώ τη μέρα είναι το αεροδρόμιο. Να τα αφήσει στα Σκόπια. Τίποτα. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Δηλαδή ήξερα, εντάξει, αλλά όχι τόσο τεράστια διαφορά. Αυτό το είχαν πει και οι Κύπροι όταν, που θέλαν να έρθουν εδώ πέρα για το μάτσο, ότι πραγματικά οι τιμές ήταν για αυτούς ήταν ακόμα. Ήταν 300 ευρώ, ξέρω εγώ κοντά. Καλά, δεν έχουν ανάγκη αυτή, εντάξει. Δεν ξέρω καν, φτωχό Κύπριο δεν ξέρω εγώ. Άμα ξέρει κανένα, πες με έναν. Λοιπόν, να, πάμε... αυτή τη στιγμή βλέπει, α πούμε, ότι από Θεσσαλονίκη για Πάφο έχει με 76 ευρώ να πα. Από πού είναι αυτό? Από Θεσσαλονίκη για Πάφο. Ναι. 76 ευρώ να πας, να φύγεις αύριο, ξέρω, ναι, την Τετάρτη. Και να γυρίζεις. Και να γυρίζεις τιμές 248, 328, 200. Δεν έρχομαι κολυμπώντας, λέγω. Ναι, δηλαδή, κολυμπώντας. Και θα σου βάλω τώρα να δεις Σκόπια, Πάφος. Από εκεί δεν μπορείς, αλλά από εκεί να γυρίζεις για Σκόπια δεν γίνεται, έτσι. Γίνεται, σπαστό, αλλά. Δύσκολα. Άμα είναι να πας στα Σκόπια, θα πάρεις αμάξι. Ναι, αν είναι μόνο να γυρίσεις από Σκόπια, θα πάρεις τέλ. Θα πάρεις τέλ. Μετά μπάχαλο. Σίγουρα πάντως κάποιος που ήθελε θα τα έχει ψάξει όλες αυτές. Εννοείται. Και κάποιοι οποίοι. Όλα ιδιαίτερα... τα τσακάλια ξέρουν και κλείσανε, σου λέω, είτε από Βουλγαρία είτε από. Άρα αυτό απαντάει σε αυτό που λέει ο φίλος μου, γιατί δεν βγήκε εκδρομή. Διότι με τσάτερ πρώτο, εντάξει, αυτό του το είπα και εγώ, τσάτερ θα είναι πανάκριβα. Πιστεύω δεν θα γέμιζε, Ζάχο. Γιατί όλοι είχαν κλείσει. Δεν θα γέμιζε. Ναι. Όλοι κάναν τα κουμάντα του και είτε από Βουλγαρία είτε από Σκόπια είτε και από εδώ ακόμα. Έχω φίλου που κλείσαν από εδώ με 200 ευρώ. Και στην αρχή όταν έγινε η κλήρωση, από εδώ για Πάφο και πίσω ήταν 150-160 ευρώ. Όποιος ώρα λάβει έκλεισε. Πανέλα, έτσι. Πανέλα, ναι, βέβαια. Πανέλα. 150 λες είναι λογικά, ρε φίλε, και 160. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Εμείς εδώ πέρα, πάντως μέσω στούντιο, δεν το πήραμε χαμπάρι. Ο Βασίλης ο Καβαδίας το πήρε χαμπάρι. Τα παιδιά δίπλα στα γραφεία το πήραν χαμπάρι. Το σεισμό, έτσι. Δεν ήταν μεγάλη δυναμικότητα. Ή κάνω λάθος, Βασίλη? Όχι, έτσι. 3,5, 4, είμαστε οι ειδικοί. 3,8. Χαμπάρι δεν πήρα, ρε παιδιά, εντάξει. Τόσο σουβλάκι που φάγες, πού να πάρεις. Εντάξει, ρε φίλε. Μοσχάρι. 2 σουβλάκια φάγαμε, σιγά. Τι, πάτω σωστό στην καρέκλα, έχεις σιγά. Γίνει... Σιγά. Εδώ τι πέρα... καλαμάκια εννοείς. Τι καλαμάκια. Τι καλαμάκια. Τι καλαμάκια, βρε Αθηναία. Πάρ' την από εδώ, δείτε δίπλα μου την Αθηναία, την έχω εδώ πέρα. Καλά, εσύ 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αμέ μου λες και καλαμάκια. Αμά καλαμάκια. Και χάμου. Τα καλαμάκια πώς τα λέτε, ρουφιχτήρια? Καλαμάκια που ρουφούν. Τα καλαμάκια που ρουφούν. Τα ρουφιχτήρια κοινώς. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Αν υπάρχει κάτι εκεί έξω. Στην άδεια πόλη. Δεν ξέρω. Όχι, Παναγία μου. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Σεισμός.
σεισμός, σεισμός του Άρη ο λαός. Λοιπόν, άσχημο πράγμα. Άσχημο πράγμα ο σεισμός. Ναι. Τώρα πέραν της πλάκας. Εσύ τι είναι, το μεγάλο σεισμό δεν τον έζησες. Δεν τον έζησες. Τυχερός. Έζησε Εύα όμως το μεγάλο στην Αθήνα, δεν τον έζησες. Ω, βέβαια. Ο δικός μας. Το 99 ήταν μεγαλύτερος ο δικός μας από τον δικό σας. Πώς ήταν ο δικός σας. Ο δικός μας. Ήταν να ένα σεισμός. Ναι, ναι, εμάς ήταν να επί δύο ο σεισμός. Λοιπόν, ο δικός μας. Πώς ήταν ο δικός σας. Ο δικός μας λέγαν ότι ήταν 6 κομμάτια. Βγάλετε τον έξω να τον συγκρίνετε. Ναι, δεν τον βγάζω, τον αφήνουμε μέσα. Λέγαν τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν 6,4. Φυσικά πρέπει να ήταν πολύ περισσότερο. Για να μην πληρώσουν τις αποζημιώσεις. Α, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Στην Ελλάδα είμαστε. Πώς το πήρες χαμπάρι κατευθείαν, ρε φίλε. Κάποιοι άλλοι λέγαν ότι ήταν. Τα ακούω από το φιλαράκι του Καράφλα που το λέει, γι' αυτό το έχω μάθει πλέον. Σοβαρά μιλάς. Το ίδιο λέει. Αυτό είναι το μότο του. Έχει λογική πάντως, έτσι. Βέβαια, δεν θυμάμαι αν είχαμε. Πέσαν κάποιες πολυκατοικίες. Νεκρούς δεν θυμάμαι αν είχαμε. Κάποιος έμεινε στην πόλη. Ένας, δύο. Δεν θυμάμαι αν είχαμε νεκρούς στο σεισμό εδώ το μεγάλο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως στο φίλο. Μπας και αυτό θυμάται. Καλησπέρα. 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 Σεισμός ο Πέρης ο Χρυσός να πούμε. Οχ, έλα ρε Γιώργη, έλα. Ο τραγουδιστής, έλα. Τι τραγουδιστής να πούμε. Το παράτησες το τραγούδι. Το παράτησες λέω το τραγούδι. Παράτησα αυτό ρε. Παράτησα αυτό να πούμε. Έχω χάσει τη φωνή μου να πούμε. Έλα πάμε. Θέλω να διαμαρτυρηθώ όμως για ένα θέμα το οποίο θεωρώ σοβαρό να πούμε. Πάμε, σε ακούμε. Και νομίζω ότι. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα πιο υπεύθυνος ήταν να τοποθετηθεί και ο φίλος μου ο Γεσίας. Μαθαίνω σήμερα ότι μετά από 11 χρόνια που φυλακίζεται ο Παμενώδης Κορκονέας, που αφαίρει στη ζωή του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ναι. Και θέλω να ξέρω στην Ελλάδα τα ισόβια να πούμε είναι 11 χρόνια. Δηλαδή αφαίρει στη ζωή από ένα παιδί 16 χρονών που δεν ήσουν σε άμυνα, δεν ήταν οπλισμένος, ναι. Τον πυροβολεί στην ψυχρό. Και ενώ ας πούμε από που φάρθηκε ο δικαστήριο ότι είναι δολοφονία, ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, επειδή λέει να πούμε πρότιμος έτοιμος βίος άγουγε και τον Κούγια να πούμε και τρία παιδιά και έκανε και καταναγκαστικά έργα και μειώθηκε από τα 20 στα 10 και εντάξει ρε φίλε. Δηλαδή να ξέρουν ότι στην Ελλάδα τα ισόβια του δεν είναι 10 χρόνια, 11 όποιον και να φας, εδώ και καεί μισή Αθήνα να πούμε. Τι είναι αυτά ρε. Και η δικαιολογία είναι ο πρώτερος σύνομος βίος και εργασία στη φυλακή, έτσι. Αυτά είναι. Εντάξει. Είχε πέσει κυβέρνηση τότε, έτσι. Για μένα εκείνη η κυβέρνηση μπορεί να ήταν και πιο πετυχημένη των τελευταίων 40 ετών. Γιατί του Κώστα Καραμάλη, γιατί και Euro έφερε, και Ευρωμπάσκετ να πούμε, και βρωτιά στην Eurovision, και άλλο να φέρει. Αυτά είναι, φίλε. Και η φαρμακευτική δαπάνη ξαπλασιάστηκε, να πούμε. Βέβαια, βέβαια, άκουσε. Όταν αφαιρείς, η άποψή μου για μένα, όταν αφαιρείς ζωή άλλου, το μήνυμο είναι. Και 16χρονο παιδί, και 16χρονο καλά, παιδί. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, άμα αφαιρούσε ζωή 40χρονο, άλλαζε κάτι, ας πούμε. Εντάξει, 17χρονο. Αυτό παράδειγμα είναι ότι όταν αφαιρεί 16χρονο, είναι αφαιρεί και ζωή άλλων ανθρώπων γιατί δεν μπορεί να έχει προλάβει να κάνει οικογένεια. Θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος 2-3 παιδιά, έτσι. Που υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί όπως λέει ο Αβέρης, ότι τα τροχιά που γίνονται στην Ελλάδα, επειδή τη ζωή του είχαμε γύρω από 15-30 ετών, αυτοί λέει, δεν έχουν προλάβει να κάνουν οικογένεια. Οπότε λέει 120.000 άνθρωποι που χάθηκαν στα τελευταία 50 χρόνια θα μπορούσαν ας πούμε, να έχουν δημιουργήσει άλλους 500.000. Σωστό. Η μισή να παντρεύονταν από αυτούς. Γι' αυτό και αυτός για μένα που αφαίρεσε 16 χρονών παιδί τη ζωή θα έπρεπε να πούμε να μείνει. Δεν ξέρω αν έχουν καταργηθεί τα ισόβια, αλλά θα έπρεπε μια 20 να μείνει σίγουρα μέσα. Στα 10 χρόνια δεν καταβγάζουν έξω. Τα νομικά δεν τα γνωρίζουμε ούτε εγώ ούτε εσύ. Αυτά που βλέπουμε, σχολιάζουμε. Βέβαια για μένα όταν αφαιρεί ζωή κάποιου το μήνυμο είναι να μείνεις και εσύ το μήνυμο, πρόσεξε γιατί μην πω κάτι και ακουστώ πιο παράλογο σας το πω, το μήνυμο είναι να μείνεις ισόβια στη φυλακή, το μήνυμο για μένα το ελάχιστο, εντάξει βέβαια δεν ξέρω να σε κάνω και δεν υπάρχει στην Ελλάδα θανατική ποινή να πούμε εννοείται το μήνυμο είναι αυτό ναι. Εγώ είμαι λίγο της μάχεραν, έδωσες μάχεραν, θα λάβεις. Είμαι λίγο αυτού του τρόπου. Ένα που τρώει και ο φίλος ο Κώσος Ραπτόπουλος. Δηλαδή, πάλι αυτό το λέω. Να λαμβάνει ο πατέρας ή η μάνα να πούμε. Και, ναι, δεν ξέρω τι λέει ο Ραπτόπουλος. Εγώ σου λέω το δικό μου. Λέω πάντως, αν θυμάμαι καλά και σε αυτά θυμάμαι καλά, υπάρχει χειρότερη περίπτωση από αυτή που λες τώρα. Θυμάμαι αυτή, πώς λέγανε, την ηθοποιό, η οποία παραδέχτηκε, μπορεί να έχει 20 χρόνια αυτό που σου λέω τώρα, παραδέχτηκε ότι ήθελε να σκοτώσει τον. Το σύζυγό της η Παναγοπούλου, πώς το λέει, Παναγόπουλη. Βάσια. Ναι.
Και το δικαστήριο, φίλε, της έδωσε 3 χρόνια, θυμάμαι, με αναστολή. Δηλαδή, κάποιος, άσε την ηθοποιό. Εγώ παραδέχομαι ότι ήθελα να σε σκοτώσω. Ακούς. Και είχε φάει 3 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή, δεν μπορώ. Άμα αυτό. Ναι, δεν το σκότωσε όμως. Ναι, δεν το. Α, εντάξει, άμα δεν το σκότωσε, είσαι αθώος. Εντάξει. Τι θα πει δεν το σκότωσε. Δηλαδή, επειδή ήταν άστοχη, τι θα πει δεν το σκότωσε. Δεν είναι το ίδιο. Δεν δηλαδή, το ίδιο, ένα λεπτό. Εγώ, άμα σε πυροβολήσω σένα και δεν σε σκοτώσω, δεν με πιάνει αστυνομία. Δεν μπαίνω φυλακή. Σε πυροβολώ, ρε φίλε. Θέλω να σε σκοτώσω και δεν σε σκοτώνω. Αυτή το πυροβόλησε, το οποίο δεν θυμάμαι. Όχι, ρε φίλε, δεν τον πυροβόλησε. Ήθελα να το σκοτώσει. Άμα το πυροβόλησε κιόλα, φίλε, εντάξει να πούμε. Ρε φίλε, γκούγκλαρε, δεν υπήρχε τότε βέβαια διαδίκτυο. Ήταν κάτι λαμμάτι, δηλαδή. Ναι, ναι. Όχι, ήταν. Σχεδίαζε να σκοτώσει το σύζυγό τη. Λοιπόν. Αυτά είναι ανώμια. Ναι, δεν είναι. Ναι, ρε, θέλω να σου πω όμω ότι έφαγε με αναστολή. Δηλαδή, αν περάσει με κόκκινο, τρώσει να πούμε την ίδια ποινή πάνω κάτω. Κατάλαβε. Άλλο να σχεδιάζει δολοφονία και άλλο να περάσει με κόκκινο. Έχει μια τεράστια διαφορά, έτσι. Γιώργο, πες μας για τον επαναληπτικό λίγο. Πες μας, γιατί τα πιάσαμε. Ακούσουμε και τη γνώμη σου. Να πω κάτι βασικά. Για μένα, αυτοί που πηγαίνουν τώρα κάτω στην Κύπρο, ναι. Έτσι, επειδή το αυτό που θα σας πω το έχω ψάξει πολύ, έχω και γνωστές, πάνε να πούμε για τον τουρισμό. Δηλαδή, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κύπρο, άκου να δεις τι γίνεται. Επειδή η Κύπρος είναι ένα στρατηγικό σημείο που μαζεύονται μερικοί τα καλοκαίρι του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο σε οίκηδες, καταριανοί ιστορίες, υπάρχουν πολλά κορίτσια, όχι μόνο δικό μας, όλο τον κόσμο. Που πάνε και κάνουν το αρχαιότερο επάγγελμα. Και όταν γυρνάς εδώ, είναι φωτομέρες με κάτι τσάνες ακριβές, κάτι iPhone κτλ. Δηλαδή όσοι κατεβαίνουν κάτω, να ξέρουν ότι δεν κατεβαίνουν με τη γυναίκα τους, κατεβαίνουν για αυτόν τον σκοπό. Τώρα όσο για το μάτς εγώ από πριν το έλεγα. Δηλαδή ήταν εδώ ένας γουίλι που έπινε στον αγώνα, έλεγε 3-4-0, 5-0, του έλεγα τι κάνετε καθενείο. Δεν νομίζω. Κόψε κάτι το έλεγα. Και μάλιστα το έλεγα κιόλας ότι αν θα φάμε γκολ από κάποιον, θα το φάμε από αυτόν τον Καζαριάν που ανήκει στον Ολυμπιακό να πούμε. Ήταν καλός παίκτης. Και το είχα παίξει και εκεί κάπου, μαζί με τον Ατρόμητο, 3-40. Μπράβο. Δηλαδή άμα το έπαιζα και σκόρ, 0-0 θα το έπαιζα. Θα μου πεις παίζεις ρεπούς στην κόντρινη ομάδα σου, όχι εντάξει, αλλά κάτι συλλάβαζουμε έτσι. Δηλαδή όπως το Αθλητικό Μαδρίτης Άρης το 2-3, είχα βάλει για πλάκα 60 λεπτά και πήρα 90 ευρώ γιατί έδινε 150 απόδοση. 2-3 έπαιζες ακριβώς σκόρ δηλαδή. Μπράβο. 2 κομμάτι Παναγία, ναι. Αλλά 60 λεπτά, ξέρεις εντάξει. Λοιπόν. Και πήρα 90 ευρώ. Ναι. Αυτό τώρα το μάτι στην Κύπρο, φίλε, το βλέπω πρόκριση μισοπαλία 1-1. Και πιστεύω για μένα, αν είναι να βάλει γκολ κάποιο, να το βάλει στο Τραντζίδη. Και καλό είναι κάποιοι να μην τον κράσουν, να πούμε. Το ωραίο είναι ότι έτσι. Με κρεβίζει που κάποιοι είναι κάνουν στο Τραντζίδη, να πούμε. Εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσει που δεν είναι πολύ συμμετοχικό και είναι ατομιστή. Δηλαδή πρέπει να δίνει και λίγο την μπάλα, να πούμε. Και να μην πέσει για την πάρτη του, να πέσει για το σύνολο. Είναι παιχτάρα, να πούμε, ο Φετφατζίδη. Έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ότι το κατέχει το τόπι, το ξέρει, οι ικανότητες έχει. 100 κιλά μπάλα ξέρει, αλλά ένα αυτό που λες λίγο ατομιστής και ένα το κάτι παραπάνω πάλι που θέλει να κάνει συνέχεια και χαλάει ό,τι χτίζει μέχρι ας πούμε την τελική προσπάθεια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να μην το πούμε και αυτό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι τα πράγματα. Εγώ από αυτό φίλε, ελπίζω ένα γκολ της πρόκρισης, ας πούμε. Ωραία. Γιατί από τους άλλους, ο Ιντέγια, ας πούμε, να μην το πω ότι είναι καδρόνι, αλλά καμία σχέση με τον Ιντέγια του Ολυμπιακού. Καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Κάτσε ρε φίλε, εσύ να μας τον είδες. Κάτσε να ξεκινήσω πριν. Κάτσε. Ο Τόνς απογοήτευση μεγάλη. Απογοήτευση ο Τόνς, αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή κάτι παίχτες οι οποίοι είναι να πούμε να τους βάλουμε στην τουλάπα ενώ του χειμώνα να πούμε. Κατευθείαν. Εντάξει. Τέλος πάντων. Μακάρι να προκριθεί η ομάδα. Εντάξει. Και όσοι πάνε να πούμε να πάνε για την ομάδα και να αφήσουν τις βίζες θα πούμε κτλ. Να σε καλά για το ηθικοπλαστικό σχόλιο το τελευταίο. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν να επιβεβαιώσουμε το Μέγα Ηχολήπτη ότι ο σεισμός ήταν 3,9 και είναι 18. 3,8 είπα ρε φίλε, 3,9, είμαι φοβερός. 18 χιλιόμετρα νότια των Σερών, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Πολύ light, πολύ ψηλά ο σεισμός. 5 γι' αυτό... χιλιόμετρα είναι, κα... είναι πολύ λίγο, κοντά. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Και γι' αυτό είπα... έγινε και σητός. 3,8 είπα 3,9. Μόνο στοίχημα δεν πιάνω τελικά. Μόνο στοίχημα δεν πιάνω. Αυτό που είπε στο τέλος λίγο να σχολιάσουμε ο Γιώργος. Δυστυχώς, το αν προκριθούμε. Μ' ακούς, ρε. Ακούω, πώς δεν ακούω. Ξέρω γιατί μπήκε μπροστά μου εδώ πέρα. Αυτό το κεφάλι εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν προκριθούμε, είναι, θα πούμε ότι έγινε το αυτονόητο. Δυστυχώς, αν αποκλειστούμε. Χτυπάμε ξύλο. Το ξύλο είναι αυτό ή πλαστικό. Ξύλο είναι. Νοβοπάν. Ναι, τέλος πάντων, ξύλο, ξύλο είναι. Το βαστήσαμε ξύλο. Αν αποκλειστούμε, δυστυχώς. Θα υπάρχει μουρμουρίτσα ως μουρμουράρα. Αυτά τα δύο συνδέονται. Έτσι. Όχι, δεν συνδέονται. Άμα προκριθείς κάνεις το αυτονόητο,
που είναι αυτονόητο δηλαδή, ότι πρέπει να προκριθείς. Είναι αυτονόητο λόγω της ομάδος. Λόγω της ομάδας, εννοείται. Λόγω του γύρου που είσαι τώρα, μπορεί να έπαιζες με κάποια πιο δύσκολη. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και άρα συνεπάγεται ότι αν αποκλειστείς, εννοείται πως θα έχει μουρμούρα. Έτσι είναι. Στον Άρη. Τα κλασικά ξέρεις που θα ακούγονται. Όλοι, τα κλασικά είναι ότι να είχες την ομάδα έτοιμη. Έπρεπε η ομάδα να ήταν έτοιμη. Τι περίμενες να έχεις την ομάδα έτοιμη. Η ομάδα έτοιμη δεν μπορεί να είναι 25 Ιουλίου. Έτοιμη αλλά, για αυτόν τον αγώνα. Ναι, αλλά λέμε στον Άρη όλοι αυτοί που είναι στην ομάδα, προπονητές, παίκτες, διοίκηση, πρέπει όλοι να ξέρουν ότι λειτουργούν υποπίεση ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Την πίεση θα την έχουν και το ξέρουν. Ότι ήρθαν σε μια ομάδα με πίεση. Αν δεν υπήρχε πίεση, όταν δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχουν στόχοι. Κατάλαβες. Με τις μεταγραφές έχει γίνει λίγο ένα σαχταρμάς, ένα γιόλο, μια περίεργη φάση όσον αφορά. Καλά ξεκινήσαμε με Σούντγκρεν, από Μάιο. Σούντγκρεν αποδεικνύεται ότι είναι από πάρα Μάιο, πολύ μήνα, καλά ξεκινήσαμε, έτσι. Αλλά μετά έχει γίνει λίγο ένα μπέρδεμα. Δηλαδή ότι. Ένα μπέρδεμα. Ότι δεν πήραμε αμυντικό χαφ που περιμέναμε, τον πήραμε αφού έφυγε ο Σιώπης. Πήραμε έναν Ολλανδό, ο οποίος δεν ξέρουμε που παίζει. Πήραμε το φόρο, αυτό το φόρο που είπε και ο Γιώργος, ξέρω εγώ, δεν θα το χαρακτηρίζουμε καδρόνι, αλλά θα τον περιμένουμε. Όχι, εγώ τον πιστεύω τον Ιντέγε. Δεν πήραμε εξτρέμ, πήραμε ξανά το Φετφατζίδη. Έχει γίνει λίγο ένα μήλο. Βέβαια, επειδή υπήρχε σχόλιο μου εδώ πέρα στο Ρώσι, παρακολουθούν την εκπομπή έτσι, πιο τακτικά. Το είχα πει στον Άρη σε μια ανύποπτη έτσι στιγμή, γιατί τότε ακουγόταν, αν θυμάσαι, Αντώνη, δύο ονόματα, ξέρεις. Μάλιστα, πρώτα είχε ακουστεί. Του Ασαριφάτ. Ασαριφάτ και η Ντέγια ακούστηκε μετά, έτσι. Εγώ λέω, θα προτιμούσα τον Ασαριφάτ. Εντάξει, από τους δύο. Την είχαμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Ναι. Πάλι εδώ μαζί οι δύο. Και μου έλεγες. Σε σένα το είχα πει. Και σου είπα πάλι αυτό που θα σου πω και τώρα. Ναι. Βάσει στατιστικών και βιογραφικού. Ο Ιντέγε είναι καλύτερος. Ναι. Ο Ιντέγε έχει καλύτερα νούμερα. Φυσικά. Ο άλλος δεν έχει τα νούμερα φυσικά. Που έχει ο Ιντέγε. Το θεωρώ πιο τέτοιο, πιο μουσίτσα, πιο τέτοιο τον άλλον. Τέλος πάντων. Πιο καπάτσο. Πιο δεν σημαίνει ότι φυσικά και ο Ιντέγκη είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και τον περιμένουμε να αποδώσει αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Θοδωρής. Όχι. Ζάχο, Χρύσο, όπως θέλεις σήμερα, φίλε. Έλα, Χρύσο, έλα. Εντάξει. Κουνηθήκατε. Κουνηθήκα έτσι για 4-5 ευρώ, λίγο έτσι το νιώσαμε να πούμε. Εντάξει. Εντάξει, μικρός είναι, δεν είναι τίποτα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν μας άρεσες. Έτσι. Πάμε. Θα κι εγώ Ζάχο θα προτιμούσαν Σαριφάτ. Αλλά θα μου πεις τώρα κάτσε ακόμα αρχή χρονιά. Όχι, ακόμα δεν ξεκίνησε. Ένα επίσημο παιχνίδι έχουμε. Κάτσε. Ή θα προτιμούσα τα λεφτά που έδωσε στον Ιντέγιο. Ναι. Εγώ θα σας ζαλίσω τον έρωτα, αλλά θα το ξαναπώ 100 φορές. Απόψη σου, λες. Ματέο. Άμα είχες τον Ματέο, θα ήσουν 50% πάνω με την. Ένα λεπτό όμως. Σέντερφορ πάλι θέλαμε όμως. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, θα ήθελες. Εντάξει, θα βρεις κάποιον τώρα. Λες, ας πούμε, τα πολλά, στα πούμε πολλά σε εισαγωγικά. Και πάλι δεν φτάνανε, παιδιά. Και πάλι δεν φτάνανε. Δηλαδή έπρεπε να δώσεις πόσο κοστολογείς τον Ματέο, ρε φίλε. Δηλαδή, αν τους δίναμε 2-2,5 θα τον παίρναμε. Δεν ξέρω, ρε, και πάλι δεν φτάνουν τα λεφτά. Τώρα, αν φανταστούμε ότι η Ντέγη παίρνει 500 και 300 είναι πολλά λεφτά για τον Ματέο αυτά. Παιδιά, εντάξει, λίγο να είμαστε. Αυτά έχουν πρίξει με τον Ματέο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τον παίχτη καλά θα κάνουν να το χάσουν έτσι πως πάνε. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Λοιπόν, να είμαστε και λίγο. Να πατάμε και λίγο στο έδαφος, έτσι. Να ξέρουμε γιατί μας γίνεται. Εντάξει, έχουμε κάνει από πέρσι μια καλή ομάδα. Να βλέπουμε και τα οικονομικά δεδομένα λίγο. Έτσι. Εντάξει, να υπάρχει ένα ρίσκο θεωρώ ελεγχόμενο. Άμα θέλουμε. Αν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε, δυστυχώς, καλός ή κακός, ο κύριος Καρπίδης είναι περιορισμένων δυνατοτήτων οικονομικών. Τι να κάνουμε, να λέμε άλλα πράγματα τώρα. Δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά, να μην ζητάμε και εμείς παράλογα πράγματα. Και εγώ θέλω τον Ματέο. Και να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ο Ματέο. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Να πω λίγο κάτι που διάβαζα προχθές σε μια. Στο μικρόφωνο μας. Σε μια συζήτηση στο group. Μια πολύ καλή ερώτηση του ξαδερφού μου που έλεγε για το ενδιαφέρον της Μπέρμιγχαμ. Ναι. Καλά, ο Ματέο έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο. Αυτοί στην Αγγλία θέλουν κάρτα εργασίας για να μπορέσεις σαν ξένος Αργεντίνος Βραζιλιάνος να παίξεις στην Αγγλία. Ναι. Έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο. Εντάξει, ο Ματέο. Πώς ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ρε φίλε. Κούρασε ο Ματέο, εντάξει. Ας τον παρατήσουμε τον Ματέο. Έχουμε παιχνίδι την Πέμπτη. Παιχνίδι σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι ο Ματέο θα έρθει στον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ έχω μια κρυφή ελπίδα. Εντάξει, αλλά δεν ήταν εκεί το πρόβλημα του Άρη. Για μένα, εντάξει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όχι, το παιδί λέει ότι θα ήμασταν 20% πάνω και δίκιο έχει. Αν είχαμε την προσθήκη Ματέο. Θα σε είχε, δηλαδή,
Ο Φετφατζίδης πήραξε στο Χρήσταν το απόγευμα και αυτό του είπα. Ότι ο, ο Φετφατζίδης είναι πολύ καλός, είναι δυσδυτικός, φτάνει μέχρι το τέρμα. Απλά εκεί όταν. Εκεί ναι, τα χαλάει. Βλέπεις δύο αυτό στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δεν το είδαμε βέβαια τη διείσδυση, είδαμε μόνο το δοκάρι. Ναι. Εκεί με το Σούντερεν είχαν θέματα. Δεν μπορούσε να μπει μέσα ο Φετφατζίδης ούτε με αίτηση στην αντίπαλη περιοχή. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Φτάνει εκεί στη μεγάλη περιοχή και έχει δύο-τρεις παίχτες πάνω του μετά. Δεν έχει κάπου να σπάσει την μπάλα, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Εγώ πιστεύω την Πέμπτη θα βάλουμε γκολ. Ένα με δύο γκολ σίγουρα θα τα βάλουμε. Το έχουμε, πιστεύω. Εγώ πιστεύω, φίλε, πάνω από ένα. Δηλαδή, δύο, δεν ξέρω, έτσι να έχω μια φωνή. Όσο αφορά για τον Φετφατζίδη, επειδή κάνουμε κουβέντα τώρα, ο οποίος, φίλε, αν δεις το παιχνίδι με την ΑΕΛ, την μπάλα όταν. Από τις λίγες φορές που μπήκε με στην περιοχή, την έσπασε στο σουτ του Μπάσα, έτσι. Ναι, την έσπασε έτσι στον Μπάσα. Δηλαδή έχει αλλάξει ο Φετφατζίδης, ναι. Δεν είναι τόσο ατομιστής, αλλά εγώ δεν τον βλέπω. Και ωραία την έσπασε. Ναι, και ωραία. Έτσι. Ωραίο σουτ έκανε ο Μπάσα και το έβγαλε ο άλλος και, ναι, και από την οποία φάση ήρθε ο το δοκάρι. Μπάσα, παιδιά, το μόνο καλό του Μπάσα, δεν θέλω τώρα, είναι έχει καλό σουτ. Ο τύπος έχει καλό, ο Αλβανός έχει καλό σουτ. Κάνει, είναι λίγο υπερηπής στα λάθη. Κοίτα, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως για τα οικονομικά δεδομένα. Ναι. Για τα οικονομικά δεδομένα που είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης, να έχει συμβόλαιο τέτοιο στον πάγκο δεν μπορεί. Εντάξει, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Το συμβόλαιο σαν του Πάσα πρέπει να είναι ενδεκαδάτος. Ναι. Αυτό λέει η λογική, η οικονομική λογική, έτσι. Να έχουμε τώρα 250 πόσο έχει ο Πάσα στον πάγκο, δεν γίνεται, ρε φίλε, να το έχουμε. Πιστεύω χωρίς να έχω καμιά πληροφόρηση, πρόσεξε, δική μου διέστηση είναι. Το έχω σχολιάσει και άλλες φορές. Αν του πεις του Άρη αύριο να λύσει το συμβόλαιο του Μπάσα με έναν φυσικά διακανονισμό οικονομικό που θα συμφέρει, θα πει ναι. Έτσι πιστεύω. Δεν λέω ότι να. Ξέρω κάτι προς Θεού, έτσι. Θα πει ναι ο Άρης. Για να κλείσω, να μην κρατάω την γραμμή. Και εγώ είμαι αισιόδοξη για την Πέμπτη. Πιστεύω δύο με. Εντάξει, να μην ακουστεί και πάρα πολύ υπερβολικά αισιόδοξη, αλλά δύο με τρία γκολ θα τα βάλουμε, φίλε, εκεί πέρα μέσα. Εντάξει, άμα δεν έχουμε πάλι την τύχη κόντρα και εγώ πιστεύω δύο γκολ θα βάλουμε. Τώρα, τι όχι, ποδόσφαιρο. Μακάρι, όλοι εκεί πέρα μας. Να σου πω κάτι, ποδόσφαιρο είναι, ρε φίλε, δεν είναι. Όλα παίζουν και αποκλεισμός παίζει, εντάξει, αλλά είσαι πιο καλή ομάδα τώρα, κανένα ψέμα. Εντάξει, ότι είμαστε πιο καλοί, νομίζω λέει και η Κύπρη, δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι σε αμφισβήτηση. Δεν είναι σε αμφισβήτηση αυτό, αλλά πάντα γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είπαμε ο Βασιλιάς στο σπορ. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, έτσι. Δεν κερδίζει, δυστυχώς. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να τον ευχαριστήσουμε. Μην ακόμη γιατί βλέπω παρά 4 λεπτά πήρε. Να κάνουμε έτσι μια σούμα. Έτσι κι αλλιώς και αύριο θα είμαστε εδώ πέρα. Αύριο εσύ θα έρθεις. Μην έρθει αυτό, δεν πειράζει. Αλλά μόνο εσύ. Άμα κάθε φορά που έχετε να παίρνει ένα πέδιλο, ας το κλείσουμε καλύτερα, να μην έρχομαι. Ένα πέδιλο. Πώς έκανε το πέδιλο πήρες? Πόσο? Πόσο είχες, δεν μας λες την τιμή. 20 ευρώ. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Εντάξει, ευρώ. Άλλοι 20 ευρώ δίνουν για μια πισίνα και ένα καφέ. Ναι, καλά σου λέει. 20 ευρώ, ρε Μούργο. 20 ευρώ. Πάρε το φίλι τώρα. Είδες πώς πάει το πράγμα. Εντάξει. Καλά, εγώ φίλι δεν έχει μόνο σε αυτό, να. Συγκρουμάς σουβλάκια να πούμε. Και αυτή σουβλάκια θα κάτσε. Κάτσε να ακούσεις τον αέρα, έλα η θαυμάστρια μου. Εντάξει, βάλε το χι πάνω εσύ. Έλα, το... κλείσω να φύγουμε. Κλείσω βάλε το κόκκινο λαμπάκι. Καλά το έχεις πέρα αναμένο. Βάλε το χι πάνω. Βάλε είναι, τι είναι αυτό το κόκκινο λαμπάκι. Το κόκκινο λαμπάκι, άσε. Μην είσαι. Άσε να μην έχουμε άλλα. Λοιπόν, να διαβάσω τους δύο υποστηρικτές, κύριε Αντώνη, και να κάνουμε τον επίλογο. Να διαβάσει, Εύα, μπας και εσύ φύγει καμιά σπόντα από το σουβλάκι. Όχι, μη στεναχωριέσαι. Να ευχαριστήσουμε τη Mazda Manatindis και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Δώστε μου ένα λεπτό να πάρω και μια αναπνοή. Να ευχαριστήσουμε επίσης και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας
ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά δίπλα στο ΣΑΡΚ, συμπληρώνω εγώ, και τηλέφωνο για τις κρατήσεις για το τραπέζι σας, το ρεζερβέ, 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εκεί να σε πάει καλέ ο Μούργος εδώ, να σου πει κάνα 80, να ζέλεσαι. Πού ρε φίλε. Πλάκα κάνουμε. Στο ταβέρνα. Όταν πηγαίναμε στο ΣΑΡΚ και τρώγαμε τις πρωινάρες μας, πούμε, δίπλα στο ΣΑΡΚ. Δεν είπα, δίπλα στο ΣΑΡΚ. Ωραία. Έχουμε πάει εκεί πέρα. Στο ΣΑΡΚ. Στο ΣΑΡΚ. Η καλύτερη ταβέρνα. Το ΣΑΡΚ είναι η καλύτερη ταβέρνα. Α, όχι, το καρκλάζ. Βέβαια. Έχει πάει. Βέβαια και έχω πάει. Εντάξει. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Τι λέει ρε φίλε. Για πρωινό στο ΣΑΡΚ και δίπλα μετά. Μάσα. Χταποδάκι, τι έφαγε. Γλυκό να μην κάνουμε του μαγαζί που είναι ακριβώς απέναντι. Και, όχι, εντάξει, ρε, φίλε, εντάξει, το παρα. Εντάξει, μην. Δηλαδή, relax. Όλα μαζεμένα εκεί. Λοιπόν, επίλογος, κύριε. Τίποτα. Τα λέμε και αύριο, δεν λέμε με την πρόκριση. Τα λέμε τι και αύριο. Την πρόκριση, την πρόκριση την Πέμπτη είναι. Ναι, γι' αυτό λέμε. Τα λέμε και αύριο, δεν λέω ναι. Από τώρα. Θα έχει κυλήσει και το ρεπορτάζ να δούμε. Για μένα τώρα, εντάξει, κάνουμε την πλακίτσα μας. Για μένα σημαντικό είναι το θέμα του μπάσκετ, φίλτατε. Όσο και να ακούγεται έτσι λίγο. Αύριο θα σου έχω ρεπορτάζ. Και εγώ θα έχω ρεπορτάζ. Θα πάρω, θα έχουμε. Αν θα προσπαθήσω. Να κάνω παραπονιάρι, τίποτα. Θα βγάλω, όχι αύριο. Τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Αύριο Χρήσανδρο Τσαλτίδης είναι ώρα της εκπομπής. Πρέπει να μας έχει απαντήσεις. Τι ρεπορτάζ κάνει ο άνθρωπος. Εμείς δεν κάνουμε ρεπορτάζ. Πρέπει να μας έχει απαντήσεις. Θα έχουν περάσει 8 μέρες και δεν θα έχουμε απάντηση. Το ξέρω ότι με βλέπεις με θαυμασμό. Έτσι. Είσαι σε ένα θρύλο, όχι θρύλο Ολυμπιακό, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά, Βασίλη, Νίκος Μοσχοβίτης σε ακολουθεί, έτσι ή κάνω λάθος. Ωραίο. Μάλλον. Μάλλον θα με δεις με κάποιον άλλον. Μάλλον. Ναι, ο άλλος εφόσον είναι στην Κύπρο, ο κύριος Παπαδόπουλας, πάλι διακοπές πήγε αυτός. Τέλος πάντων, για το μάτσο. Πήγε για δουλειά. Τι σου απάντησε, δεν σου απάντησε. Ακόμη δεν σου απάντησε. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρα από τις 10 μέχρι τις 12. Αμέσως μετά τον Νίκο Γιώργο. Μήπως πήρε και αυτός άδεια. Όχι. Κύριος Αγόρας. Δεν νομίζω, έτσι. Δεν έχω πληροφορηθεί, νομίζω. Θα είναι ο κύριος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι όσο πάει, έτσι. Ορίστε. Πρώτη προπόνηση επί Κυπριακού εδάφους. Για να το χτυπήσουμε. Κλίκα, και να το. Πριν φύγουμε, ο κύριος. Ποιο λέει. Ποιο το άρθρο. Το άρθρο δεν λέει. Πιο κάτω. Του Περέιρα λέει. Δεν λέει. Ο Πορτογάλος Χωσέ Σόουζα ορίστηκε Χόρχε. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Ναι. Όλοι οι Πορτογάλοι είναι έτσι. Και τα λοιπά. Γεώργιος Καραπατάκης. Καραπατάκης, ναι. Δεν το ξέρουμε τον κύριο. Σοβίτα προκριματικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρώτη, 8 η ώρα. Λοιπόν, αυτά. Αύριο θα έχει κυλήσει και το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και άλλα θεματάκια, πιστεύω. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά. Πραγματικά τώρα το θυμηθήκα. Είδες. Αύριο δεν πειράζει. Για τη χορηγία στη φανέλα, για την Bet Shop. Διάβασα ένα πράγμα που βλέπουμε, έκανε τρομερή εντύπωση. Όπως. Δεν ξέρω. Όπως. Ήταν, λέει. Εντάξει, έχουμε ένα λεπτό, δεν πειράζει. Ήταν η Bet Shop. Ναι. Στη φανέλα της ΑΕΚ, στο μπάσκετ. Α, ναι, το διάβασα στον καζέτα. Ναι. Και έφυγε από εκεί για να έρθει σε εμάς. Ναι, αυτό διάβασα. Έφυγε από εκεί γιατί εντάξει, το πρωτάθλημα. Όχι, άλλο διάβασα. Το ότι έφυγε από εκεί, έφυγε. Πόσο έδινε στη φανέλα της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αυτό δεν το έμαθα. Άμα το μάθεις, θα το σχολιάσεις αύριο. Θα το αφήσουμε για αύριο το θεματάκι. Για μένα. Για να το λες έτσι. Ναι, περισσότερα από όσο. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει λογική. Μάλλον αποδεικνύει κάτι, ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει μόνο. Ολυμπιακός, λίγο λιγότερο Παναθηναϊκός και λίγο λιγότερο ΑΕΚ. Δηλαδή πιστεύω, είσαι στο ποδόσφαιρο, είσαι στο μπάσκετ, κάνουμε ομάδα ρε παιδί μου. Τα διπλά από ό,τι δεν σημαίνει. 600 χιλιάρικα. Έπαιρνε στην μπασκετική 600 ΑΕΚ. 600 χιλιάρικα, ναι, η κάτοχος του κυπέλου, του Ευρωπαίου όμως. Ενώ κυπέλου. Η ΑΕΚ έχει πάρει το Champions League. Τι είναι, δεν ξέρω, σοβαρό θεσμό πήρε. Πώς θα γίνει. Άσε μας ρε φίλε τώρα. Και το διπυρωτικό πήρε. Και το διπυρωτικό. Μπράβο. Ναι. Πώς θα γίνει. Έπαιζε με κάτι φιλές στο Αμαζόνιο. Εντάξει, δεν πήρες πολύ λιγότερα. Φίλε τώρα. Για μπάσκετ μιλάμε, για ποδόσφαιρο τώρα. Να δεις πώς θα είναι του χρόνου το σύμβολο. Γιατί είναι ένα συν ένα με τον Άρη. Άλλο λέω. Εγώ άλλο. Το σχόλιο μου είναι άλλο. Λέω ό,τι και να κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, για αυτούς θα τους βλέπουν διαφορετικά. Εδώ ρε φίλε, παίρνει ο Παναθηναϊκός 5,5 τώρα από τώρα, τη Νοτίμβουλε. Κάτσε να δεις πώς θα πάρουμε εμείς. Κάτσε να δεις τώρα πώς θα πάρουμε εμείς, γιατί διαβάζω λίγο. Αυτό να λες. 5,5 εκατομμύρια από την Όβο Παναθηναϊκός ο ποδοσφαιρικός. Αυτό είναι σε συνάρτηση ακριβώς. Μα σε συνάρτηση αυτό που λέω. Εμένα αυτό με καράφλιασε. Μα αυτό είναι, όπως σου είπε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αυτό σου λέω.
όταν δίνουν περισσότερο στην μπασκετική ΑΕΚ για τη φανέλα από ό,τι στο ποδοσφαιρικό Άρη, τι να πει, τι αυτό σου λέω. Καληνύχτα. Είσαι αύριο τα σπουδαία. Καληνύχτα. Λοιπόν, καλό βράδυ.